Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε κάποια επιπλέον πράγματα για Bitcoin πιο προχωρημένα και θα θεμελιώσουμε και κάποια πράγματα που αφήσαμε με την προηγούμενη φορά, όπως σκέφτηκα. Αυτά πάνω κάτω. Την πρώτη ώρα θέλω να σας δείξω κυρίως το Bitcoin Script, τον τρόπο προγραμματισμού του Bitcoin και τι σημαίνει ουσιαστικά μία κλή πάνω στο Bitcoin. Την προηγούμενη φορά θα δείξουμε λίγο στο περίπου, δηλαδή τι σημαίνει παραλήπτης μιας ακμής, τι σημαίνει αξία μιας ακμής. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα, την πρώτη ώρα. Και τη δεύτερη θα σας δείξω αρκετές εφαρμογές του Bitcoin και παραλλαγές του Bitcoin, έτσι για να πάρετε μια ιδέα στο ότι μπορείτε να διαβάσετε περισσότερο, γιατί είναι ένας μεγάλος τομέας και αρκετά ανοιχτό σε ερευνητικά, αν σας ενδιαφέρει για επιχειρηματικές, ας πούμε. Πριν μπω στο μάθημα, από την ίδια τη δικιά μου για τις εξετάσεις, ενδεχομένως να βάλω κάποια πράγματα που αφορούν blockchain. Δηλαδή, νομίζω ότι θα μου άρεσε να κάνω αυτό, γιατί στις πρακτικές ασκήσεις δεν προλάβαμε να το εξετάσουμε. Τώρα από τα υπόλοιπα δεν ξέρω, θα συνεργαστούμε και με τους διδάσκοντες τους υπόλοιπους για τη μορφή των θεμάτων. Τις προηγούμενες χρονιές η εξέταση ήταν αρκετά μεγάλη σε χρόνο, δηλαδή ήταν 6-7 ώρες, κάτι τέτοιο. Φέτος ίσως το κάνουμε πιο σύντομα όσο θα συνεργαστούμε. Γενικά πριν τις εξετάσεις θα ανεβάσουμε στο forum και στις mailing lists τι μορφή θα έχει το διαγώνισμα, αν θα ενδιαφέρει από άλλες χρονιές και περίπου ας πούμε, τι θα βάλουμε σαν ύλη, κάπως έτσι. Αν δεν ξέρετε, δεν θα είναι τελείως άγνωστα. Σήμερα είναι το τελευταίο μάθημα που έχει καινούργια ύλη. Την επόμενη φορά, το δίωρο, θα παρουσιάσετε projects και θεωρητικά και πρακτικά. Οπότε θα είναι δικό σας δίωρο. Και ίσως ο συνάδελφος, ο Δημήτρης, ο Καρακώστας, αν έχουμε χρόνο, σας δείξει κάποια πράγματα σε demos με βάση τις διαλέξεις που αφορούν το TLS, το Bridge, το Hoodle. Γιατί αρκετοί μου είπαν ότι δεν πιστεύω ότι αυτά είναι εφικτά, οπότε ίσως θα έχει πλάκα να τα δούμε στο δίκτυο live. Αν έχουμε χρόνο θα γίνει και αυτό. Τώρα όσον αφορά την τελευταία μέρα, την Παρασκευή, μετά την Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να κάνουμε ένα έξτρα δίωρο με κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει, χωρίς να περιλαμβάνεται ας πούμε, στην εξέταση, κάποιες επεκτάσεις του ακόμα του Bitcoin ή κάποια πράγματα σας γυρονόλεψε, ό,τι σας άρεσε, μπορείτε να μας πείτε, να μας γράψετε στις mail να σχεδιάσουμε κάτι ας πούμε, σαν bonus μάθημα ή να έρθουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα που σας ενδιαφέρει. Κάτι τελείωσε με δυόδες. Απλά στη μια άσκηση που είχε ανέβει έβγαζε ένα πρόβλημα 500. Σχετικά με αυτά, αν θέλετε, στείλτε στη mailing list, γιαθεί είναι αρκετή βοήθεια που μαθήματος που περιλαμβάνω, οπότε ο καθένας είναι διευθυντής κάποιες άσκησης, δηλαδή ας πούμε το γνωρίζει και θα σε βοηθήσουν αυτοί καλύτερα. Θέλω να ρωτήσω αν είχατε κάποιες απορίες σχετικά με την προηγούμενη διάλεξη για Bitcoin, γιατί τώρα θα στηριχθούμε πάνω σε όλα τα προηγούμενα που είπαμε, οπότε καλό θα ήταν να λύσουμε τα απορίες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ξαναδείτε τις διαφάνειες, προσπάθησα να τις ανεβάσω κάπως νωρίς. Αν έχετε να ρωτήσετε κάτι, αλλιώς θα σας προχωρήσουμε να δούμε. Λοιπόν, το Bitcoin Script που θα σας δείξω την πρώτη ώρα, θα σας δείξω συγκεκριμένα Bitcoin Scripts, τα συνήθη Bitcoin Scripts και κάποια λιγότερα συγκεκριμένα. Και θα δούμε και πώς προγραμματίζουμε το Bitcoin. Θέλω να σας δείξω κάποιους τύπους πορτοφολιών. Το SPV που με ρωτήσατε, που είναι ουσιαστικά η ερώτηση αν θες να κρατάω όλο το blockchain στο κινητό μου, ας πούμε. Το Namecoin που σας το υποσχέθηκα στη διάλεξη με το TLS, ότι θα το δούμε με έναν αποκεντρωμένο τρόπο να αποφύγουμε το πίκι, την ιεραρχία του πίκι στο TLS και που λύνει και τον τρόπο κεντρικού ελέγχου του DNS. Και θέλω να σας δείξω επίσης η δυσκολία του Bitcoin, πώς υπολογίζεται ώστε να καταλήγουμε ακριβώς τα 10 λεπτά που είδαμε την προηγούμενη φορά. Και τα mining rewards, δηλαδή από πού βγαίνει αυτό το 25 Bitcoin που είδαμε και γιατί δεν είναι σταθερό. Και κάποια οικονομικά στοιχεία που με ρωτήσατε σχετικά με το Bitcoin εδώ. Και τέλος πάλι που με ρωτήσατε σχετικά με το mining, αν έχει όντως κάποια αξία να κάνουμε mining, αν μπορούμε να βάλουμε κέρδος και πώς στην πράξη δίνει το mining από τους miners. Οπότε με το Bitcoin Script θα ήθελα να ξεκινήσω. Το Bitcoin Script είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να προγραμματίζετε το blockchain. Τώρα την προηγούμενη φορά σας έδειξα μια απλοποιημένη μορφή των transactions. Σας τα έδειξα κάπως έτσι. Ή μάλλον σας είπα ότι εδώ υπάρχουν διευθύνσεις Bitcoin που είναι τα hashes από κάπου τη χειριά. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Οι ακμές έχουν πάνω κάποιο κώδικα.
ο οποίος δημιουργείται με κάθε συναλλαγή. Αυτό μοιάζει κάπω έτσι. Αυτό που σα γράφω είναι το κάποιες εντολές του Bitcoin Script και θα κάνουμε και ζούμε, θα τα εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνουν όλα αυτά. Οπότε το Bitcoin Script είναι ακριβώς αυτή η γλώσσα. Και όταν φτιάχνω μια συναλλαγή, δεν γράφω παραλήπτη ως μια διεύθυνση Bitcoin, αλλά το πορτοφόλιο μου αυτόματα δημιουργεί ένα κώδικα. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε αυτή τη γλώσσα και μας επιτρέπει να εκφράζουμε πιο περίπλοκες ιδιότητες από το απλά «Α, αυτός ο φίλος μου μπορεί να ξοδέψει τα χρήματα». Μπορώ να πω πιο περίπλοκα πράγματα και θα σας δείξω κάποια τέτοια παραδείγματα. Το πρόγραμμα αυτό που γράφει ο πάνω στην αρχή λέγεται έτσι, script public. Οπότε εδώ σε αυτή τη συναλλαγή έχουμε μια τμή που βγαίνει από κάπου που έχει ένα script public εδώ. Και μια συναλλαγή που πάλι έχει ένα UTXO σε συγκεκριμένη περίπτωση, που αυτό το UTXO έχει κάποια αξία και έχει κάποιο script packing. Και άμα δείτε μέσα στο κώδικα του script packing, περιέχεται και η διεύθυνση στην οποία στέλνουμε τα χρήματα, δηλαδή το hash του public key. Εντάξει, αυτό είναι η βασική ιδέα για το Bitcoin script. Τώρα, πώς θα εκτελέσουμε το script, δηλαδή αν δω εγώ αυτό το script, πώς μπορώ να το τρέξω. Αυτό είναι μια αρκετά απλή γλώσσα, δεν είναι Turing complete γλώσσα. Είναι μια γλώσσα που δεν έχει δυνατότητα να αποθηκεύει ελεύθερα, αλλά λειτουργεί χρησιμοποιώντας μνήμη μόνο μια στίβα. Και μπορούμε να γράψουμε σειριακά εντολές, τη μία μετά την άλλη στο Bitcoin script. Δηλαδή εδώ έχω ας πούμε 5 διαφορετικές εντολές, η μία εντολή φέρνει μετά την άλλη, δεν μπορώ να έχω επαναλήψεις. Οπότε είναι κάτι πολύ απλό και προφανώς δεν είναι Turing complete γιατί δεν μπορεί να τρέξει άπειρα loops, είναι πολύ περιορισμένη γλώσσα. Και τώρα ο κανόνας για τον αν μπορεί να ξοδευτεί ένα UTXO είναι το εξής. Αυτός που θέλει να ξοδεύσει το UTXO, δηλαδή, ας το φτιάξω εδώ πέρα, αν έχω ένα transaction, το transaction έχει κάποιο input, το οποίο προκύπτει από κάποιο άλλο transaction, αυτό θα έχει κάποιο UTXO, εδώ θα έχει κάποιο κώδικα. Για να μπορέσω να το ξοδέψω, θα πρέπει να το συνδέσω σαν είσοδο σε ένα νέο transaction. Όταν θα το συνδέσω, εδώ θα πρέπει πάνω από το πρόγραμμα που λέγεται script public να δώσω κάποιες παραμέτρους με τις οποίες θα τρέξει. Είναι δηλαδή μια συνάρτηση που παίρνει κάποια παράμετρο. Όταν θα τις δώσω αυτές τις παραμέτρους, αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να βγάλει σαν έξοδο 1. Αν βγάλει σαν έξοδο 1, αυτό σημαίνει ότι έχω τη δικαιοδοσία να ξοδέψω αυτά τα χρήματα και αυτή εδώ η συνάρτηση, αυτή εδώ η συναλλαγή, το transaction αυτό είναι έγκυρο. Υπό την προπόθεση δηλαδή ότι αυτό βγάζει από ένα με συγκεκριμένο input, με συγκεκριμένους παραμέτρους. Αν βγάλει αυτό 0 ή για κάποιο λόγο αποτύχει, τότε αυτή η συναλλαγή δεν είναι έγκυρη και ούτε θα γίνει relay, ούτε θα γίνει confirm σε κάποιο block. Δηλαδή, αυτό είναι ο κανόνας. Ενώ δηλαδή την προηγούμενη φορά σας είπα απλώς, βάζω την υπογραφή ή την δημοσία μου την υπογραφή, τώρα σας λέω γενικότερα, δίνω μια παράμετρο σε αυτό το script, το οποίο script μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να επιβεβαιώσει για παράδειγμα ότι δίκαια ξοδεύει τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά είναι με λίγα λόγια το πώς επιβεβαιώνεται μια συναλλαγή. Θα σα ρωτήσω κάτι. Ναι, έχει ρωτήσει. Ποιος λέει αν ξέρω εγώ έχει μια συναλλαγή ο Miner όταν το βάζει ένα πλέον. Ξαναπέζουμε. Ποιος επιβεβαιώνει ότι είναι η συναλλαγή έγκυρη, παιδί μου. Ωραία, αυτό το είδαμε την προηγούμενη φορά όταν μιλήσαμε για το πώς επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα κάποια συναλλαγή. Και είπαμε ότι όλα τα full nodes στο Bitcoin, δηλαδή οι miners και όσοι κρατάνε το πλήρες blockchain αλλά χωρίς να κάνουν mining, όταν λαμβάνουν κάποια συναλλαγή, την κάνουν relay στους άλλους και την υπόθεση την έγκυρη. Σε αυτή τη φάση την ελέγχουν τώρα στην έγκυρη. Και αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει το να τρέξει αυτό το κόμμα. Άρα, όλοι οι κόμβοι στο δίκτυο του Bitcoin, όταν θα δουν μια καινούργια συναλλαγή, θα τρέξουν ακριβώς αυτό το κόμμα για να δουν αν όντως είναι έγκυρη. Ο Μάιντερ έχει ας πούμε κέρδη στον αντιπάλου και θα έχει μεγαλύτερο φύ, ξέρω εγώ, σχετικά. Ξανά. Δεν θα έχει ο Μάιντερ μεγαλύτερο όφελο στον αντιπάλου, ξέρω εγώ, δεν σημαίνει. Ναι, ο Μάιντερ αν τη βάλει σε ένα μπλοκ. Ωραία, την προηγούμενη φορά είπαμε επίσης πώς επιβεβαιώνουμε την κυρότητα ενός μπλοκ. Και στην επιβεβαίωση της κυρότητας ενός μπλοκ, όταν δηλαδή ένας Μάιντερ λαμβάνει από κάποιον άλλο Μάιντερ έναν ισχυρισμό ότι ο άλλος Μάιντερ έχει κάνει εξόριξη ενός μπλοκ, ο Μάιντερ που λαμβάνει τον ισχυρισμό αυτό πρέπει να επιβεβαιώσει την κυρότητα του μπλοκ. Όταν επιβεβαιώνεται αυτή η εγκυρότητα, επιβεβαιώνεται και η εγκυρότητα όλων των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στο μπλοκ. Αν αποτύχει ο έλεγχος εγκυρότητας οποιασδήποτε συναλλαγής, το μπλοκ δεν γίνεται δεκτό. Γι' αυτό ένας κακόβουλος miner, αν πάει να κλέψει βάζοντας περισσότερα χρήματα, ας πούμε, με μεγαλύτερα fees ή με
μεγαλύτερο Coinbase, ας πούμε, από ό,τι επιτρέπεται, αντί για 25 Bitcoin, ας πούμε, 100, το blog του δεν θα γίνει δεκτό από το δίκτυο και συνεπώς τα χρήματα αυτά δεν θα τα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εδώ πέρα. Εντάξει. Σαφές, αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος πολύ σημαντικό. Οπότε πρέπει να υπάρχει συνέχεια η αποκεντρωμένη επιβεβαίωση από όλους. Έτσι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη από κανένα σε κανέναν εδώ. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι είναι έγκυρα. Οπότε ναι, αυτό το script δεν τρέχει σε κάποιο υπολογιστή που είναι μια αρχή που εγγυάται ότι είναι σωστό, αλλά ο καθένας που λαμβάνει μια νέα συναλλαγή επιβεβαιώνει ότι όντως το script αυτό με τις συγκεκριμένες παραμέτρους θα βγάλει output 1. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ας το ονομάσω αυτό εδώ πέρα, το λέγεται script value. Και αυτή η είσοδος λέγεται script C. Οι παράμετροι δηλαδή μπαίνουν σαν είσοδος για να τρέξει το script path. Οπότε εδώ έχω κώδικα και εδώ έχω κάποια δεδομένα. Αυτός ο κώδικας επειδή συνάπτυται εδώ πέρα πάνω στην έξοδο μια συναλλαγή, ενώ το script C επειδή συνάπτυται όταν το συνδέω σαν είσοδο σε μια νέα συναλλαγή, σαν απόδειξη που μπορώ να το ξοδέψω σωστά. Το ειδικό κλειδί, το δικό μου λέγεται στα script C. Το ειδικό κλειδί δεν περιλαμβάνεται μέσα, εδώ μέσα περιλαμβάνεται μια ψηφιακή υπογραφή. Θα δούμε ακριβώς τον τρόπο που κάνουν τις ψηφιακές συναλλαγές τώρα. Ποιος είναι ο ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο καθένας πρέπει να τρέχει αυτό το script. Σωστά. Όσοι υπάρχουν σε αυτήν την οικονομία τρέχουν αυτό το script. Σωστά. Κάθε φορά που φτιάχνει μια συναλλαγή και περιλαμβάνει ένα κώδικα από κάποιο συγκεκριμένο script, όλοι οι κόμβοι τρέχουν αυτό το script που έβαλε εσύ. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στο τι είναι αυτό το script. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει infinite loops. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να έχει καθόλου loops. Έχει πολύ περιορισμένο μέγεθος. Οι εντολές του είναι πάρα πολύ απλές. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι επιπλέον. Υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί ακόμα που λένε ότι ας πούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι προγραμμάτων που μπορείς να γράψεις μόνο, δεν μπορείς να γράψεις ελεύθερα εντελώς ό,τι θέλεις εσύ. Αυτό είναι δίκαιη απορία, αλλά επειδή αυτά τα scripts είναι τόσο απλά και επειδή υπάρχουν fees, κάθε συναλλαγή δηλαδή δεν είναι δωρεάν, πρέπει να πληρώσεις κάποιο μικρό ποσό, δεν μπορείς να σπαμάρεις το δίκτυο ελεύθερα και να το ρίξεις βάζοντας όσους συναλλαγές θέλεις, διότι αυτό κοστίζει. Στην πράξη φαίνεται ότι αυτό είναι μια καλή άμυνα για τον denial of service. Κάνετε να βάλει μηδέν τα fees. Ναι, αν βάλει μηδέν τα fees όμως, οι miners μπορούν να επιλέξουν να μην τα κάνουν relay ή να μην τα κάνουν mine. Οπότε και πράγματι στους miners υπάρχουν κάποιοι κανόνες που λένε ότι αν τα fees είναι μηδέν, ενδεχομένως να απορρίπτουμε κάποιες συναλλαγές ή συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, μια συναλλαγή η οποία περιέχει πολύ μικρό ποσό το οποίο συναλλασσόμαστε ή έχει ξαναξοδευτεί αυτό το ποσό πολύ πρόσφατα, απαιτείται να έχει κάποιο fee. Συνήθως οι περισσότεροι miners θα απορρίψουν τέτοιες συναλλαγές. Βέβαια έχουν την ελευθερία αν θέλουν να τις συμπεριλάβουν. Έτσι. Ναι. Σε γενικές γραμμές, οι miners γράφουν ήδη τα κωδικά τους ή παίρνουν κάτι έτοιμο και το τρέχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν γενικά. Προφανώς, αλλά σε γενικές γραμμές παίρνουν έτοιμο το Bitcoin Core κώδικα της ομάδας που γράφει το Bitcoin και χρησιμοποιούν αυτούς σε αυτό το κώδικο χωρίς καμία αλλαγή. Ο λόγος είναι γιατί φοβούνται ότι αν υπάρχει κάποιο bug σε κάποιο άλλο. Σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, ότι ενδεχομένως να πάνε να κάνουν mining με λάθος τρόπο, να απορριφθούν τα blocks τους από την υπόλοιπη κοινότητα και να χάσουν χρήματα. Αυτό είναι ο φόβος. Αυτό είναι και χρήματα. Άμα ξοδέψεις χρόνο και ενέργεια στο να κάνεις mining και φτιάξεις ένα block το οποίο είναι άκυρο, δεν θα πάρεις το rewards που περίμενες, έτσι. Ωραία. Οκ, τα public keys και τα script public key και script seed. Τώρα θα σας δείξω συγκεκριμένα παραδείγματα για να τα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, πώς τρέχουμε το Bitcoin Script όταν το λαμβάνουμε στο δίκτυο. Όταν θέλω να επιβεβαιώσω μια συναλλαγή, λοιπόν, βρίσκω το Script Seed που έχει δώσει σαν παράμετρο στο Script Public Key της εξερχόμενης αρχής στο UTXO και θα πρέπει να δούμε αν όντως το Script βγάζει output 1. Οπότε τι κάνουμε. Ξεκινάμε με μία στίβα, στην οποία βάζουμε αυτό εδώ, τα δεδομένα που υπάρχουν εδώ. Η στίβα του Bitcoin, το Start, περιέχει κάποια πράγματα και είναι η μόνη μνήμη που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Αρχικά αυτή τη μνήμη τοποθετείτε ό,τι υπάρχει εδώ. Μπορεί να είναι πολλαπλά στοιχεία, τα οποία θα μπουν στη στίβα. Στη συνέχεια τρέχω κάθε εντολή του Bitcoin Script με τη σειρά, τη μία κάτω από την άλλη.
Και στο τέλος, αυτό είτε μπορεί κάποια στιγμή να αποτύχει από μόνο του και να σταματήσει την εκτέλεση νωρίτερα, οπότε η συναλλαγή αποτυγχάνει, είτε μπορεί να τερματίσει η εκτέλεση του επιτυχώς και στη στίβα θα μείνει κάτι. Αν αυτό το οποίο μείνει στη στίβα είναι ένα, τότε θεωρείται ότι η συναλλαγή είναι σωστή. Αν μείνει το 0, τότε θεωρείται ότι η συναλλαγή δεν είναι σωστή. Οπότε κοιτάμε τελικά τι έμεινε στη στίβα και αν έχει μείνει ο άσος, θεωρούμε ότι η συναλλαγή είναι σωστή και γίνεται δεκτή, διαφορετικά θεωρούμε ότι δεν γίνεται δεκτή. Ναι. Αυτό το script, κάθε φορά που το δίνουμε το ίδιο όρισμα, θα βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Γιατί να το τρέχουν όλοι εν τέλει, αφού αυτοί που το τρέχουν, όλοι τρέχουν το ίδιο πράγμα, γιατί να μην πάρουν απλά ένα beat που θα λέει ότι αυτό είναι έγκυρο, γιατί κάποιος το έτρεξε κάπου. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος μια απάντηση σε αυτό, είναι σε σημαντική ερώτηση. Ναι. Αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα το έτρεχαν και θα έλεγαν αν είναι έγκυρο ή όχι, και οι υπόλοιποι εμπιστεύονταν αυτούς, αν κάποιος από αυτούς ήταν κακόβουλος, θα μπορούσε να επηρεάσει ένα κομμάτι του δικτύου λέγοντας ότι είναι έγκυρο να τον είναι. Σωστά. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος κακόβουλος να ισχυριστεί ότι τρέχοντας το script με συγκεκριμένες παραμέτρους η συναλλαγή επιτυγχάνει, αλλά στην πραγματικότητα να μην επιτυγχάνει. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ξοδέψει κάποια χρήματα τα οποία δεν έχει δικαιολογία να τα ξοδέψει αυτός. Και οι υπόλοιποι θα το δεχόντουσαν, την άποψή του. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί γιατί δεν έχουμε κάποιους servers που να είναι έμπιστες αρχές. Είμαστε όλοι ομότιμοι. Ο καθένας μπορεί να μπει στο δίκτυο και να το επιθέτει. Σε κάλυψα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κάποιες εντολές που έχω στο δίκτυο της Crypt, θα σας δείξω. Τι εντολές γράφονται έτσι, ξεκινάμε με το OP για το operator. Εντάξει, απλές εντολές. Το loop, τι κάνει, παίρνει το πάνω στοιχείο της στίβας, ας πούμε ότι είναι το 4, και φτιάχνει ένα ακόμα στοιχείο πιο πάνω, που πάει το 17. Αυτό εδώ είναι το χέρι της στίβας, εντάξει. Το top, τέλος πάντων. Οπότε το loop κάνει αυτό. Βλέπετε, υπάρχουν πολύ απλές εντολές. Επίσης, έχω κάποια κρυπτογραφικά operators, τα οποία είναι υλοποιημένα μέσα στο κώδικα του Bitcoin για ευκολία στο να κάνω κρυπτογραφικά πράγματα. Ας πούμε το hash 60 και το hash 256 υπολογίζουν ένα hash. Δηλαδή, τι κάνουν. Ας πούμε εδώ ότι υπάρχει κάποιο αλφαριθμητικό στο top της στίβας. Το hash, ας πούμε, το 256 σβήνει αυτό εδώ και βάζει τη θέση του το SHA 256 αυτό που υπήρχε πριν στη στίβα. Έτσι, οπότε τέτοιου είδους διαδικασίες γίνονται. Το hash 160 είναι ένα διαφορετικό hash, είναι το RightMD του SHA 256 του χ, όπου χ είναι αυτό που πήρα από τη στίβα, ας πούμε. Τέτοιου είδους εντολές έχουμε. Υπάρχει επίσης το OP equal, το οποίο ελέγχει ότι τα δύο πάνω-πάνω στοιχεία της στίβας είναι ακριβώς ίσα. Και αν δεν είναι, ας πούμε, βάζει το 0 εδώ στη θέση τους, διαφορετικά βάζει το 1. Οπότε έτσι μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ισότητας για παράδειγμα. Ναι. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι όπου είχα προσέξει ότι εδώ που χωρίζεται το SHA είναι SHA του SHA. Ναι. Γιατί δεν μπαίνει το διπλό SHA μέσα σαν εντολή και μπαίνει το απλό. Ναι, δηλαδή μπορείς να το φτιάξεις σαν εντολή. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσεις αυτό δύο φορές, έχεις. Ναι, προφανώς, αλλά θα θέλαμε να είναι όσο πιο απλές, όσο πιο ελαφριές εντολές. Και αν ποτέ δεν χρειαζόμουν το απλό SHA ή το χρειάζεται. Ναι, το Bitcoin δεν σου παγωρεί ακριβώς τι θα προγραμματίσεις. Δηλαδή αν θες να χρησιμοποιήσεις μόνο SHA μπορείς. Μόνο SHA 256. Αυτό λέγεται τώρα. Αν θες να χρησιμοποιήσεις διπλό το γράφεις δύο φορές. Δηλαδή αν εδώ βάλεις ένα χ και μετά έχεις OHAS 256, OHAS 256 θα μπει εδώ μετά το διπλό SHA 256 του χ. Αν θες το προγραμματίζεις. Δηλαδή η λογική εδώ πέρα είναι να είναι αυτές οι εντολές κάποια primitives που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να εκφράσει πιο περίπου. Και κάτι ακόμα σε σχέση με το διπλό SHA, φαντάζομαι ότι γίνεται και περισσότερη ασφάλεια διπλό. Αυτό είναι λίγο δύσκολο ερώτημα τώρα. Περισσότερη ασφάλεια, ναι, υποψιάζομαι ότι γίνεται σχετικά με επιθέσεις που είχαν βρεθεί ενδεχομένως προηγουμένως σε παλιότερα φάσεις που επέτρεπαν κάποιους extension. Ατάξει, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να σου απαντήσω. Αν θέλεις μπορώ να την κοιτάξω και να δω για ποιο λόγο είναι διπλό. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν τα ξέρω. Και κάτι μικρό που σκεφτόμουν είναι ότι αν εγώ αρχίζω και κάνω SHA στο SHA συνεχώς, αυτό τίνει κάπου, συγκλίνει ή κάνει κύκλους. Ας πούμε. Είναι κάτι ενδιαφέρον σαν. Γιατί άμα τίνει κάπου, δεν θέλω να κάνω το SHA. Άμα βρει κύκλο, τότε έχει σπάσει το SHA γενικά.
Δηλαδή αυτό είναι random generator. Αφαίρεται να είναι random generator. Αν, δηλαδή γενικότερα στις περισσότερες αποδείξεις που αφορούν hazards, υπάρχει πούμε, κάποιο μοντέλο που λέγεται random oracle που λέει, δεν ξέρω αν το έχετε δει κιόλας, το οποίο λέει ότι κάθε φορά που χαλώ την χάσα ή οποιοδήποτε χάσα συνάρτηση με κάτι καινούριο, θα μου δώσει κάτι που είναι random. Πάνω στην υπόθεση στηρίζονται πολλές αποδείξεις. Το SA256 προφανώς δεν είναι random, είναι ένα συγκεκριμένο πραγματικό αντικείμενο που συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θα θέλαμε κάπως να μοιάζει σαν να είναι random συμπεριφορά. Ωραία. Κάποιες άλλες εντολές έχω εδώ πέρα. Το Verify. Το Verify μας επιτρέπει να κοιτάξουμε το πάνω στοιχείο της θύμας. Αν είναι ένα, τότε απλά το αφαιρούμε και συνεχίζει η εκτέλεση. Αν είναι μηδέν, τότε το πρόγραμμα τερματίζει εκεί πέρα και δεν συνεχίζει τη διαδικασία. Οπότε η συναλλαγή θεωρείται άκυρη σε αυτή την περίπτωση, ανεξαρτήτως του τι υπάρχει μετά στη στίβα. Και υπάρχει και το Opt Exit, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το οποίο τι λέει, εδώ πέρα παίρνει ένα δημόσιο κλειδί και μία υπογραφή, τα παίρνει δηλαδή από εδώ από το χέρι της στίβας, δύο πράγματα. Και επιβεβαιώνει ότι η νέα συναλλαγή αυτή εδώ έχει υπογραφή με τη συγκεκριμένη υπογραφή που υπήρχε στη στίβα, η οποία έχει δημιουργηθεί με το ειδικό κλειδί που αντιστοιχεί στο δημόσιο κλειδί το οποίο υπήρχε και αυτό στη στίβα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η βασική εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε το Bitcoin Script, το οποίο επιβεβαιώνει τις περισσότερες συναλλαγές που είναι απλά μια μεταφορά χρήματος. Εντάξει, αυτό λέγεται ψέξι άλλη μια φορά. Στη στίβα βάζω ένα public key και ένα signature, ένα ECDSA signature όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Και το ψέξι τι κάνει, αφαιρεί αυτά τα δύο πράγματα από τη στίβα και λέει ότι αυτή η υπογραφή που έχουμε εδώ έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί σε αυτό το δημόσιο που βρήκε πάλι στη στίβα και τα δεδομένα τα οποία υπογράφει είναι η νέα συναλλαγή. Εντάξει. Αυτό είναι το τσεξί. Αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα. Τώρα, αν πείτε στο Bitcoin Wiki, ας πούμε, θα δείτε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εντολές που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε πολύ ωραία πράγματα και πολλές ωραίες εφαρμογές. Θα δείτε και υπάρχει και ένα project στην τρίτη από δύο συμφοιτητές, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κάτι έτσι προς το blockchain και θα το δείτε. Υπάρχει και η σταθερά. Πάνω εδώ μέσα στο script γράψω μια απλή σταθερά. Αυτή απλά γίνεται push στη στίβα, έτσι παίρνει το top τη στίβα. Ωραία. Οπότε ας δούμε τώρα ένα script. Αυτό λέγεται pay to pub key, αυτό το script. Έχει δύο εντολές, NATO, αυτό είναι το script pub key. Και για να το τρέξω αυτό το script, του περνάω μία παράμετρο στο script C. Οπότε αρχικά στη στίβα μου θα βάλω αυτό εδώ που είπαμε, ότι είναι η παράμετρο, έτσι. Αρχικά λοιπόν πάω αυτό και το βάλω να αντιγράφω στη στίβα. Αυτό είναι η παράμετρο, η οποία θα δείχνει και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την εκτέλεση. Βλέπετε, το script αυτό έχει δύο εντολές. Μία εντολή είναι μία σταθερά. Και όπως είπαμε, η σταθερά όταν εκτελείται στο script, απλά προστίθεται στη στίβα. Έτσι. Οπότε όταν θα εκτελέσω αυτήν εδώ την εντολή, θα προστεθεί ακριβώς αυτό στη στίβα μου. Και τώρα η στίβα μου έχει δύο στοιχεία. Εδώ τα έχω ανάποδα από ό,τι εδώ πέρα. Έτσι, το πιο χαμηλό είναι το top. Ελπίζω να μην το έχω αναγκασμένο. Λοιπόν. Και τώρα λέει OptSexy. Το OptSexy βλέπει, είπαμε, μια υπογραφή και ένα public key. Πράγμα γιατί εδώ αυτή η σταθερά ήταν ένα public key και μια υπογραφή. Και ελέγχει ότι η νέα συναλλαγή, αυτή εδώ, έχει υπογραφεί εδώ πέρα και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο public key. Επειδή το public key είναι εδώ μέσα στο UTXO, το public key δεν μπορεί να αλλάξει κάποιο ο οποίο θέλει να ξοδέψει. Αυτό που θέλει να ξοδέψει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει την υπογραφή ξύχνω. Οπότε τώρα που θα τρέξει το check-seek, το αποτέλεσμα εδώ θα γίνει ένα. Αν η υπογραφή είναι σωστή με το συγκεκριμένο public key και έχει γίνει στα σωστά δεδομένα του άτομου. Και αν βγει εδώ πέρα ένα, το script ολοκληρώνεται η εκτέλεσή του και αυτό επιβεβαιώνει ότι η συναλλαγή δίκαια έγινε. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Κατανοητό ότι πραγματικά επιβεβαιώνει ότι ο δίκαιος κάτοχος ξόδησε τα χρήματα που αντιστοιχούσαν. Η συναλλαγή τι δεδομένα περιέχει. Η συναλλαγή τη δεδομένη περιέχει. Νομίζω το έχω λίγο αργότερα αυτό. Η συναλλαγή τι περιέχει. Ωραία, ένα κόμβο είπαμε. Έχει εξόδου και εισόδου. Περιέχει τι νέε εξόδου, οι οποίε λένε τα νέα script pubkey, που είναι αυτά στα οποία θα μπορούν αργότερα να πάρουν τα χρήματά του αυτοί του οποίου πληρώνουν. Περιέχει για κάθε τέτοια πτή επίση μία αξία. Και επίση περιέχει μία αναφορά στο ποια προηγούμενα UTXO ξοδεύω. Αυτή η αναφορά γίνεται αναφέροντας το προηγούμενο transaction ID που είδαμε την προηγούμενη φορά
Και επίσης το index του output που μας ενδιαφέρει. 0, 1, 2, 3. Εδώ συγκεκριμένως βλέπεις ότι υπάρχει μόνο ένα, οπότε είναι το 0. Και αυτό είναι αυτό που θα γίνει και η υπογραφή. Δεν έχει το public key του κατόχου του UTXO. Αν έχει το. Α, ναι, και περιέχει το script seed. Script seed μόνο. Το public key περιέχεται εδώ, στο script public key, που είναι στο UTXO της προηγούμενης συναλλαγής. Υπάρχει αυτή η αλυσίδα δηλαδή. Κάθε επόμενη συναλλαγή δίνει ένα script seed που μπαίνει στην προηγούμενη. Και δίνει επίσης το script power key, στο οποίο θα μπουν οι παράμετροι της επόμενης συναλλαγής. Υπάρχει αυτή η αλυσίδα. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάω key hash, αυτός είναι ο τρόπος που γίνονται οι συναλλαγές στο bitcoin σήμερα. Είναι πάνω από 99% των συναλλαγών είναι pay to key hash. Και έχουμε ένα τέτοιο script, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με το προηγούμενο, αν δείτε. Έχει 5 εντολές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και λέει το εξής, ότι για να το τρέξεις θα δώσεις δύο παραμέτρους, την public key και μια υπογραφή σίγμα. Δηλαδή εκτός από την υπογραφή σίγμα, θα δώσεις και το δημόσιο κλειδί το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να γίνει αυτή η υπογραφή. Και εδώ στον έλεγχο, αντί να ελέγξω με ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί, αυτό που κάνω είναι ελέγχω ότι το χάζ αυτού του κλειδιού είναι κάτι σταθερό. Και αυτό είναι η διεύθυνση που είχαμε πει. Εντάξει, οπότε για να το τρέξω αυτό αρχικά θα πάω αυτά τα δύο πράγματα στη στίβα, θα κάνω το op loop. Λοιπόν, ναι, τώρα τα έχω όπως εκεί. Οπότε θα τις διορθώσω στη διαφάνιση να είναι consistent. Λοιπόν, βλέπετε η στίβα έχει δύο pub keys γιατί έτρεξε το op loop και έχει την υπογραφή σίγμα. Πρώτα λοιπόν την κάνω τα δύο και αυτό έγινε loop. Στη συνέχεια έχει ένα hash από 60, οπότε τρέχει αυτό και αυτό γίνεται hash, έτσι. Με τον συγκεκριμένο γόρφο που ξέρουμε. Στη συνέχεια έχει μια σταθερά, κάτι, θα προσθεθεί εδώ πέρα. Οπότε πάνω στη στίβα έχουμε μια σταθερά η οποία δίνεται από το script pub key. Και έχουμε και ένα hash και αυτά θέλουμε να κάνουμε equal verify. Το equal verify τι σημαίνει, σημαίνει πρώτα ο equal και μετά ο verify. Με λίγα λόγια, ελέγχω αν είναι ίσα και μετά ελέγχω αν το αποτέλεσμα τη στίβα είναι ακριβώς ένα. Αν δεν είναι ένα, τερματίζω. Αν είναι ένα, συνεχίζω. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτά απλά θα γίνει ένα και μετά θα φύγουν. Εντάξει. Και τέλος θα ελέγξω την υπογραφή. Οπότε θα κάνω check seek και αν δείτε τώρα εδώ σε αυτή τη φάση. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο που ήμασταν πριν με το pay to public key, το οποίο πρέπει να ελέγξει με βάση ένα public key για μια υπογραφή σίγμα ότι η πληρωμή είναι σωστή. Γίνεται λοιπόν αυτός ο έλεγχος και έχω τελικά ένα αν σωστά έχω βάλει την υπογραφή. Ωραία, οπότε θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο δεν μπορεί κάποιος κακόβουλος να ξοδέψει χρήματα που δεν του ανήκουν. Ποιος θέλει να το εξηγήσει αυτό. Πρέπει να έχει την υπογραφή. Πρέπει να έχει την υπογραφή, ναι. Αν βάλει δηλαδή λάθος υπογραφή, τι θα συμβεί. Το τεξί θα αποτύχει. Ναι. Και άμα προσπαθήσω να βάλω λάθος public key, δηλαδή αν βάλω ένα public key που αντιστοιχεί σε ένα ιδιωτικό που έχω εγώ, αλλά δεν απευθύνεται σε αυτό η συναλλαγή, τι θα αποτύχει. Το equal. Το equal. Σωστά. Εντάξει, κατανοητό αυτό. Οπότε αυτό το script πολύ απλό πράγμα κάνει έτσι. Κάνει hash το public key που δίνει αυτό που δίνει να ξοδέψει, ελέγχει ότι είναι ο σωστό δικαιούχο και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την υπογραφή στα νέα δεδομένα. Οπότε επίσης, αν πάω να αλλάξω εδώ ποιο παίρνει τα νέα χρήματα, η υπογραφή δεν θα είναι πλέον έγκυρη έτσι. Γιατί είπαμε ότι αυτές οι υπογραφές είναι unforgeable. Ωραία. Αυτά λοιπόν για το pay to public key hash. Και ήθελα να σας πω επίσης για ποιο λόγο προτιμάμε το pay to public key hash σε σχέση με το pay to public key το απλό. Παρατηρήστε ότι σε αυτό το script δεν αποκαλύπτεται το public key ενός παραλήπτου χρημάτων πριν τη στιγμή που ξοδεύει τα χρήματά του. Το οποίο σημαίνει ότι αν η κρυπτογραφία ελεκτρικών καμπυλών για κάποιο λόγο δούμε ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να σπάσει σε κάποιο σχετικά μικρό χρόνο, όπως μερικές μέρες ας πούμε, το Bitcoin συνεχίζει να είναι ασφαλές. Γιατί σημαίνει αυτό, διότι εδώ έχω μόνο ένα hash, αν δεν μπορώ να πάω από public key υπό την προϋπόθεση ότι το hash δεν έχει σπάσει, και τη στιγμή που θα ξοδέψω τα χρήματά μου, θα αποκαλύψω εδώ το public key και ένας ενδεχομένος αντίπαλος μπορεί να προσπαθήσει με την επίθεση ελεκτρικών καμπυλών να αντιστρέψει το public key και να πάρει το private key μου. Αλλά στην πραγματικότητα έχει ακριβώς 10 λεπτά μέχρι να γίνει confirm η νέα συναλλαγή μου.
Γιατί αν πάρει το private key μετά από 10 λεπτά και έχει γίνει ήδη το confirmation, το double spend που θα προσπαθήσει να κάνει δεν θα γίνει ποτέ confirm. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι ένα έξτρα επίπεδο ασφάλειας που έχει το Bitcoin εναντίον της περίπτωσης που η ηλεκτρική κρυπτογραφία βρούμε ότι έχει προβλήματα. Μπορεί να το κάνει όμως σε μελλοντική συναλλαγή, όχι. Μπορεί να το κάνει σε μελλοντική συναλλαγή. Μπορεί, τι λέτε, μπορεί να το κάνει σε μελλοντική συναλλαγή ένας κόβλιος. Δεν θα μπορεί. Υπάρχει κάποια άποψη σε αυτό. Δηλαδή, αν ένας κακόβουλος δει μία πληρωμή που κάνω εγώ και αποκαλύπτω το public key, θα δει το private key. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό για να υπογράψει επόμενες συναλλαγές δικές μου. Ναι, αλλά δεν αλλάζουν τα κλειδιά. Αλλάζουν, ναι. Δηλαδή, σε κάθε λήψη χρημάτων που κάνω εγώ, χρησιμοποιώ νέα διεύθυνση. Νέο public key και νέο private key. Έτσι. Αυτό το αναφέραμε και λίγο σύντομα την προηγούμενη φορά. Είναι πολύ υπολογιστικά κακό, δεν είναι. Το να βρίσκω κάθε φορά νέο RSA κλειδί κλπ. Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα. Και μάλιστα δεν θα το δούμε γενικά μαζί γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αλλά υπάρχουν κάποια κλειδιά τα οποία λέγονται HD κλειδιά. Τα οποία μετρέπουν από ένα δεδομένο κλειδί να παράξουν πολλά άλλα σχετικά εύκολα. Συγκεκριμένες ελληνικές καμπύλες δεν είναι τόσο δύσκολο να βρω κλειδιά όπως το RSA γιατί στις ελληνικές καμπύλες. Οποιοδήποτε αριθμού και να διαλέξω, συνήθως θα είναι private κλειδιά. Όλοι οι αριθμοί είναι private κλειδιά. Δηλαδή, αν παράξω απλά ένα τυχαίο πράγμα, μπορώ να έχω κλειδί. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ένα κακόβουλο δεν μπορεί να αλλάξει και το script και το script seek. Αν μπορεί να αλλάξει το script και το script seek. Που είναι κόμπο και αναμεταδίδει. Κοίτα, αυτό εδώ το script pubkey περιλαμβάνεται εδώ, α πούμε, ότι έχω ένα script pubkey. Έτσι. Script pubkey. Αυτό εδώ υπογράφεται από τον Google. Περιλαμβάνεται δηλαδή στην ακμή που είναι εξερχόμενη. Και είναι μέρος της συναλλαγής και περιλαμβάνεται στην υπογραφή. Αλλιώς δεν μπορούσε φυσικά να το αλλάξει. Άρα, μπορεί. Να ρωτήσω. Η υπογραφή μένει για πόση διάρκεια, είπαμε, για 10 λεπτά το κλειδί. Ναι, η υπογραφή μπαίνει μέσα στη συναλλαγή και μένει για πάντα. Είναι μέρος της συναλλαγής πλέον. Κάθε συναλλαγή δηλαδή περιέχει την υπογραφή για να ξοδέψει τις εισόδους. Okay, αλλά αυτό, αν είχαμε μια επίθεση για 10 ημερών ας πούμε, στην υπογραφή, αυτό δουλεύει. Μπορείς να δεις το private key, όντως, μετά από 10 μέρες. Απλώς δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα. Δεν μπορώ να προσωπηθώ κάποια συναλλαγή. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί αν πάρεις μια υπογραφή, μπορείς πράγματι να φτιάξεις μια συναλλαγή η οποία θα ξοδεύει τα διαστήματα. Αλλά αυτή η συναλλαγή καινούργια που θα φτιάξεις είναι ένα double spend. Και δεν θα γίνει ποτέ confirm μετά από 10 μέρες. Γιατί έχει γίνει ήδη confirm την συναλλαγή. Οκ, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν μπορούμε να σπάσουμε ένα κλειδί σε 10 μέρες. Όχι. Λέμε ότι η προϋπόθεση ότι σπάσει η κρυπτογραφία ελληνικών καμπυλών, τότε το Bitcoin παραμένει ασφαλές. Γιατί ακόμα και αν μπορέσουμε να βάλουμε μια υπογραφή, λόγω τη προστασία από τα WSPN που προσφέρει το blockchain, δεν θα είναι χρήσιμη αυτή η υπογραφή. Εντάξει. Αυτό είναι. Να ρωτήσω πιο κάτι. Αφού φτιάχνουμε κάθε φορά νέο δημόσιο κλειδί, τι δίνουμε στον άλλον για να ξέρει ότι θα μας δώσει μαζί λεφτά. Του δίνουμε μια κωδικοποίηση σε Base 98, του hash του 860, του public κλειδιού μας. Δηλαδή κάθε φορά που κάνουμε συναλλαγή, ας πούμε, δίνουμε άλλη διεύθυνση για να μην. Ναι, πράγματι. Και πράγματι, αν δεις το κινητό σου, ας πούμε, να τρέχεις ένα Bitcoin wallet, θα σου εμφανίσει ένα QR code και με το σκανάρι ο άλλος, αν πας σε κάποιον άλλο το σκανάρι, θα είναι διαφορετικό την επόμενη φορά. Αυτό είναι ένα σχόλιο με αυτό. Έτσι, το πορτοφόλι σου κρατάει όλα τα ελληνικά σου κλειδιά και δεν σε ενδιαφέρει. Για απλά πώ, α πούμε, εγώ αν θέλω να πω ότι έχω ένα site και έχω ότι εκεί θα μου στέλνετε λεφτά, αυτό πώ μπορώ να το κάνω. Να πώ μπορώ να το κάνω. Αυτό συνήθω το κάνω ω εξή. Όταν θα πατήσει ο χρήστη πληρωμή τώρα, α πούμε, θα παραχθεί μια νέα διεύθυνση για το συγκεκριμένο χρήστη, στην οποία μπορεί να πληρώσει. Και μάλιστα αυτό είναι χρήσιμο γιατί έτσι μπορεί το site να ξεχωρίσει ποιο πλήρωσε κάθε φορά. Αν είχε απλά μια διεύθυνση, θα έβλεπε εισερχόμενα χρήματα που δεν ξέρει σε ποια παραγγελία αντιστοιχούν. Οπότε συνήθως κάθε παραγγελία αντιστοιχεί σε μια νέα Bitcoin διεύθυνση και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι εξοφλήθηκε το ποσό αυτό. Ωραία. Ναι. Οπότε δεν γίνεται ένα μαγαζί κανονικό να έχει μια καρτελίτσα με τη διεύθυνση του εδώ πληρώστε, ας πούμε. Γίνεται, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Το ένα είναι η ανωνυμία, ότι δηλαδή μπορούν όλοι να δουν πόσα λεφτά έχει, γιατί είναι δημόσιο έτσι. Το δεύτερο είναι ότι σε περίπτωση που καταρρεύσουν οι ελληνικές καμπύλες που δεν πιστεύουν. Τι τρόπο αυτό είναι οι ελληνικές καμπύλες, γιατί να μην καταρρεύσει το χάσο, α πούμε, ξέρω εγώ. Αν καταρρεύσει το χάσο, το Bitcoin να έχει σπάσει. Έχουν αδυναμία οι ελληνικές καμπύλες και φοβόμαστε ότι θα καταρρεύσουν κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια έξτρα προστασία. Ναι, καλώς έτσι.
μια συγκεκριμένη συναλλαγή, πράγματι όπως γίνεται πρόβλημα στο δίκτυο, είναι αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε ότι έχει ένα hash, όπως σας έδειξα, το version είναι 1, είναι το Bitcoin version 1, και έχει κάποια inputs και κάποια outputs. Και βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει στο output και κάποια αξία, εδώ είναι 0,7,4 κλπ. Έχεις ένα script pub key που είναι τι πρέπει να αποδείξεις ώστε να ξοδέψεις το συγκεκριμένο output. Και έχεις επίσης και κάποια inputs, εδώ συγκεκριμένα έχεις ένα input. Και αν δείτε, αυτό είναι μια αναφορά σε ένα παλιό transaction που δίνεται το transaction ID του και δίνεται και το index του output. Έτσι. Οπότε, τι σημαίνει αυτό, θα δείξω και λίγο συγκεκριμένα χρώματα. Νάτα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Φτιάχνω ένα transaction, αυτό εδώ. Και αυτό το transaction έχει ένα συγκεκριμένο ID το οποίο φαίνεται πάνω με mob. Το transaction ID το κόκκινο είναι αυτό εδώ πέρα, το προηγούμενο. Αν αυτό είχε πολλά outputs και έμοιαζε κάπως έτσι, αυτά θα ήταν αριθμημένα 0, 1, 2. Εδώ μας λέει ότι ξοδεύει το 0 από το συγκεκριμένο transaction. Και δίνει το συγκεκριμένο script C σαν είσοδο, σαν παράμετρο στο script pub key αυτού του transaction, ώστε να αποδείξει ότι έχει τη δικαιοδοσία να ξοδέψει τα χρήματα. Οπότε βλέπετε ότι το transaction περιέχει και το script seed για να ξοδέψει τα παλιά χρήματα και το script pub key ώστε ο επόμενος να μπορεί να ξοδέψει χρήματα. Τι δηλαδή απαιτήσεις έχω. Απ' τη μία αποδεικνύει ότι εγώ μπορώ να πληρώσω, απ' την άλλη κάνω μια απέτηση για τον επόμενο για το τι πρέπει να κάνει για να πληρώσει αυτός. Και η υπογραφή που βάζουμε πηγαίνει βέβαια σε όλα αυτά και περιλαμβάνει και υπογραφή πάνω στο script seed όπως είδατε για να μπορεί να αλλάξει. Sorry, πάνω στο νέο script pub. Αυτό. Προφανώς η υπογραφή μπορεί να μπει εδώ πέρα, έτσι, γιατί είναι η διαθρός της. Οπότε αυτό παραλείπεται από το plaintext της υπογραφής. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα σημαίνει αυτό το script, ποιος μπορεί να το ξοδέψει. Δεν μπορεί κάποιος άλλος εκτός από το miner. Τι λέει η πόρτη, ναι. Όποιος έχει το δημόσιο κλειδί. Όποιος έχει το δημόσιο κλειδί μπορεί, ναι. Άμα κάποιος δεν έχει το δημόσιο κλειδί μπορεί να το ξοδέψει αυτό. Για να δούμε, λοιπόν. Καταρχάς εδώ λείπει το ξεξίκο όπως παρατηρήσατε, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να ξοδέψει αρκεί να ξέρει το pub key. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, αν γνωρίζω το pub key, θα τρέξει το script, θα γίνει χάος, θα ταιριάξει αυτή τη διεύθυνση, θα περάσει το equal verify και μπορεί να ξοδέψει τα χρήματα. Έστω ότι κάποιος λοιπόν πάει και κάνει αυτή τη συναλλαγή. Πάει και εξοδεύει αυτά τα χρήματα χρησιμοποιώντας αυτό το pub key που γνωρίζει. Πώς σας φαίνεται τώρα η κατάσταση του κόσμου. Μπορεί αυτό να γίνει ενδεχομένως double spend. Πριν να γίνει confirm από κάποιο miner. Λογικά όχι, γιατί δεν ελέγχουν το script miners. Ξανά. Δεν ελέγχουν το script miners. Αν ελέγχουν το script miners. Εγώ λέω το εξής τώρα σενάριο. Λέω ότι υπάρχει αυτή η συναλλαγή που έχει αυτό το συγκεκριμένο script pub key και κάποιος ο οποίος έχει το public key που αντιστοιχεί σε αυτή τη διεύθυνση πάει να το ξοδέψει. Δίνει λοιπόν, φτιάχνει μια νέα συναλλαγή και βάζει σαν script sig το public key που αντιστοιχεί σε αυτή τη διεύθυνση. Οπότε δίκαια έχει φτιάξει μια νέα συναλλαγή μπορεί να το. Να ξοδέψει τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτή η συναλλαγή τώρα δεν έχει γίνει ακόμα confirm σε κάποιο blog. Απλά κολυμπάει μέσα στο δίκτυο. Έχει γίνει broadcast, τη βλέπουν όλοι, τη βλέπουν όλοι οι miners και οι miners δοκιμάζουν τώρα να την κάνουν confirm. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή γιατί δεν είναι, γιατί δεν κάνουμε απλά αυτό στο Bitcoin. Έχει πάλι το check seed και δεν. Τι πρόβλημα έχει που λείπει το check seed. Ένας εχόβρος δηλαδή τι μπορεί να καταφέρει με το τσέξι που λείπει. Θα μπορούσε να στείλει πάρα πολλά τέτοια, μέχρι πάρα πολλά αιτήματα τέτοια. Ποιος δηλαδή. Εγώ που έχω το βίντεο μπορώ να στείλω πολλά αιτήματα μέχρι να γίνει confirm ας πούμε. Άμα στείλεις ένα,
θα φτιάξει μια γη συναλλαγή και οι miners θα προσπαθούν να την κάνουν confirm. Και την πρώτη, δεν θα στείλει πολλά. Έτσι. Τι συναλλαγή είναι μια γη συναλλαγή που μπορεί να στείλει. Αλλά τι γίνεται αν κάποιο άλλο στο δίκτυο δει αυτή τη συναλλαγή. Αν δει ότι υπάρχει το script sig στη συναλλαγή που περιέχει το public key. Είναι κάτι λεπτό πέρα από αυτό. Ότι μπορεί να πάρει το public key και να το. Και να το να φτιάξει μια νέα συναλλαγή, ας πούμε, και να πηγαίνει όπου θέλει. Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, αν έχω εδώ μια συναλλαγή που έχει αυτό το συγκεκριμένο script public key, το οποίο είναι ανασφαλές και έχει κάποιο ποσό, ας πούμε, εδώ πέρα, τότε έστω ότι αυτός που δει και έχει το public key το δείχνει, μπορεί να φτιάξει μια νέα συναλλαγή, πράγματι έχει αυτό το άλλο. Το άλλο αυτό, το UTXO, το χρησιμοποιεί και το δίνει στον εαυτό του. Τώρα με το που δημιουργηθεί αυτή η συναλλαγή και γίνει πρόταση στο δίκτυο, πριν γίνει mine, αυτό το κλειδί έχει αποκαλυφθεί, γιατί υπάρχει στο script sig του νέου transaction. Είναι public αυτό το πράγμα. Οπότε κάποιος κακόβουλος μπορεί να φτιάξει μια νέα συναλλαγή, δηλαδή αν εγώ είμαι Alice και παίρνει τα χρήματά τη, εδώ μπορεί να δει, να πάρει τα διαχρήματα και να ξοδέψει ακριβώς αυτό εδώ. Γιατί και η Eve μπορεί να κάνει την ίδια απόλυση. Μπορεί να βρει ένα script sig, ακριβώς το ίδιο στην πραγματικότητα, το οποίο πλέον δίνει τα χρήματα αλλού. Αφού δεν υπάρχει καμία υπογραφή να γίνεται πάνω σε αυτά τα δεδομένα, ή μπορεί να κάνει τη σχέση, να φτιάξει ένα transaction με το ίδιο script sig, το οποίο επιβεβαιώνεται. Ναι. Αφού από το public key πάμε στη διεύθυνση με δεδομενιστικό τρόπο. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον άποδο και από μια γνωστιεύση να πάρουμε το public key. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί καν να περιμένουμε την άλλη να το ξέρουμε. Ωραία, τι λέτε. Ο συνάδελφος λέει ότι επειδή είναι δετερμινιστικός ο τρόπος που πάμε από ένα public key σε μια διεύθυνση, άρα γνωρίζοντας μια διεύθυνση μπορούμε να δούμε το public key. Χάσε τον τρόπο. Ναι, αφού είναι χάσε 160. Δηλαδή, έχει μέσα και RiperD, έχει μέσα και 456. Οπότε ναι, δεν είναι, παρόλο που είναι δετερμινιστικό, δεν είναι εύκολο. Ωραία. Οπότε από τη στιγμή που μπορεί να κάνει double spend, γιατί το public key δημοσιεύεται, έτσι. Και αυτός που θα κάνει double spend, ποιος σας φαίνεται ότι θα είναι. Δηλαδή εντάξει, ωραία, υπάρχουν πολλοί κακόβουλοι στο δίκτυο, αρχίζουν όλοι και κάνουν double spend. Ποιος θα κερδίσει από όλους. Ναι. Ο miner. Γιατί ο miner θα δει όλα αυτά τα double spend. Δεν θα κάνει confirm κανένα τέτοιο transaction και θα πάει ένα δικό του, το οποίο θα κάνει spend ακριβώς αυτά τα χρήματα με το script sig το οποίο είναι δημόσιο, έτσι. Οπότε αυτό είναι μια δωρεά σε ένα miner. Ωραία. Άλλες εφαρμογές του Bitcoin script, το multisig. Τώρα δεν θα σας δείξω τον κώδικα για το multisig, είναι πολύ παράλληλος με το check sig. Το multisig μας επιτρέπει να έχουμε πολλά public keys πάνω σε ένα transaction, σε ένα transaction output, και μας επιτρέπει να δηλώσουμε ότι μπορεί ένα υποσύνολο που θα ανεργεί να ξοδέψει τα χρήματα και συγκεκριμένα δίνουμε ένα πλήθο. Δηλαδή, εδώ έχω πει δύο από αυτού. Άλλε μποτσάρι. Βάζω σε ένα output εδώ πέρα, τρία ονόματα, τρία public keys και λέω ότι οποιοδήποτε δύο μαζί μπορούν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα. Αυτό λέγεται δύο από τρία μόρτιση. Δηλαδή, μαζί οι άλλε και ο Bob, μαζί οι άλλε με τον Τσάρι ή μαζί ο Bob με τον Τσάρι μπορούν να ξοδέψουν αυτή τη συναλλαγή. Αυτό που σας φαίνεται είναι χρήσιμο, τι εφαρμογές θα μπορούσε να έχει. Τι λέτε, πώς θα μπορούσα να το αξιοποιήσω αυτό, γιατί να κάνω ένα μπουτισί. Για πες. Αν κάποια άτομα έχουν μαζί κάποια χρήματα, ξέρω, και θέλουν να τα δώσουμε κάπου χωρίς να είναι όλο. Και να μην μπορεί ο καθένας μόνος του να το κάνει. Ναι, αυτό είναι μια χρησιμότητα, ναι. Τύπου έχεις κάτι σαν εταιρεία, δηλαδή μου, και δεν θέλεις όλος να μπορεί να το ξοδέψει μόνος του για την προσωπικό του συμφέρον, οπότε βάζεις έναν αριθμό ανθρώπων. Σωστά. Να πάρει. Αυτό είναι μια χρήση. Για να δούμε τι εφαρμογές μου τη σύγχρονη. Να μοιάζει κάπως έτσι, θα το συμβολίζω, έτσι. Μπαίνει κάποιος όντως ή άλλος πληρώνει σε ένα transaction και το output αυτό μπορεί να το ξοδέψει οποιοδήποτε δύο από αυτούς τους τρεις. Και είναι αυτό το ποσό. Λοιπόν, λογαριασμός όψεως. Ας πούμε αυτοί οι δύο πατέρες που λέω, οι άλλοι συμμετοχούν.
εσύ ως αφού ανταλλαγή μου στην κάτω συγκεκριμότητα και πλέον θέλουν ένα κύριο λογαριασμό, αλλά θέλει ο καθένας από τους δύο να μπορεί να εξοδέψει τα χρήματα. Οπότε έχουν ένα από δύο εδώ. Έχουν τρία μαζί coins, τα οποία όποιος θέλει τους δύο το εξοδεύει. Αν όμως θέλουν να αποταμιεύσουν κάποια χρήματα, μπορούν να έχουν περισσότερα εδώ, ελληνίδια ας πούμε, και εδώ χρειάζονται και οι δύο για να το εξοδέψουν αυτά, που είναι ο λογαριασμός αποταμίευσής τους. Τώρα, αν έχουν και κάποιο παιδάκι, τον junior, μπορεί να φέρουν και δύο από τους τρεις να μπορούν να τα ξοδέψουν. Δηλαδή, τι, ότι ο junior χρειάζεται την άδεια κάποιου γονέα για να τα ξοδέψει, αλλά ο νιός μόνος δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα του παιδιού, χρειάζεται να συμφωνήσουν και οι δύο γονείς μαζί. Οπότε, να κάποια χρήσιμα πράγματα. Επίσης, αν έχω αρκετά λεφτά στο λάπτοπ μου και κάποιος παραβιάσει να σφάνει το λάπτοπ μου, δεν θέλω να πάρει τα χρήματά μου, οπότε κρατάω ένα ειδικό κλειδί στο λάπτοπ, ένα στο κινητό. Και έχω ένα multi-sig που είναι second factor authentication. Δηλαδή πρέπει να βάλω δύο υπογραφές και άρα κάποιος κακόβουλος πρέπει να παραβιάσει και τα δύο συστήματα για να πάρει τα χρήματα. Μπορεί δηλαδή και να δει και για να ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο. Το σχήμα αυτό έχει να κάνει με secret sharing ή είναι. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με secret sharing. Ο τρόπος που λέει απλώς υπάρχει ένα bitcoin script το οποίο λέει πάρε σαν script C δύο υπογραφές. Έλεγξε ότι δύο υπογραφές περιλαμβάνουν στο σύνολο, μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ακριβώς αυτές, έτσι, ότι είναι αυτά τα κλειδιά. Στην περίπτωση του M από N λέει ότι. Είναι ανάμεσα σε αυτές τις L και το πλήθος τους είναι M. Εντάξει, και είναι όλες από διαφορετικά κλειδιά. Άρα δεν υπάρχει κάποιο secret sharing, τίποτα, είναι απλώς ένα Bitcoin script. Και αυτό δείχνει και τη δύναμη και για ποιο λόγο ο Σατός σχεδίασε το Bitcoin script, γιατί μπορεί να εκφράσει πολύ δυνατά πράγματα χωρίς περίπτωση την κρυπτογραφία, απλώς γράφοντας ένα μικρό κομμάτι κώδικα. Ωραία. Το 2-3 είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος για τη διαχείριση μιας εταιρείας, ότι μπορώ να έχω. Απέτηση για πλειοψηφία των μετόχων, ας πούμε, ή μιας οργάνωσης. Και εδώ το πολύ ωραίο είναι ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πηγαίνει αυτό. Γίνονται όλα με κρυπτογραφία. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, κάποιος έτερος, ας πούμε, έκλεψε χρήματα την εταιρεία και τώρα πρέπει να δικαστεί. Είναι φυσικά αδύνατο. Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε κλειδί μένει στον κάτοχό του, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει. Και επειδή αυτά τα συμβόλαια, αυτοί οι όροι εκπληρώνονται αυτόματα, δηλαδή δεν χρειάζονται δικαστήρια ή συμφωνίες για να τα κάνουν να εκπληρωθούν, τα λέμε και self-enforcing contracts ή αυτοεκπληρούμενα συμβόλαια ή smart contracts. Δηλαδή είναι κάποιοι όροι που γράφονται σε κώδικα και είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να τα σπάσουμε τα συμβόλαια. Ναι, δεν θα επιτρέπει το συνδικαλισμό δηλαδή. Γιατί αν εγώ με άλλα τρία άτομα κανονίσουμε και πάρουμε όλα τα λεφτά της εταιρείας, πάει τέλει. Ναι. Αυτό ίσως μπορούσε να το εκφράσει όμως με πιο περίπλοκο κώδικα. Δηλαδή, τι ακριβώς απαιτήσεις έχεις. Ίσως μπορείς να θέλεις να πεις. Να θέλεις, ας πούμε, 9 από 10 ή να θέλεις 10 από 10. Ή να θέλεις να έχει, ξέρω εγώ, άμα είναι πάνω από 10 bitcoin, να είναι πολύ. Άμα είναι κάτω από 10 bitcoin, μπορεί καθένας να μπορεί να είναι και κάποιος σταθερός, δηλαδή ότι να υπάρχει κάποιος κεφάλι σε αυτό. Ναι, μπορείς να βάλεις. Ας πούμε, ένα ότι 3 και 1, ας πούμε. Μπορείς να βάλεις ένα 2 από Άλλης. Bob Charlie. Τώρα εδώ η Alice μπορεί να το ξοδέψει μόνη τη γιατί έχει δύο διαφορετικά δουλειά. Το ένα και το δύο. Αλλά αυτοί οι δύο χρειάζονται την άδεια είτε μεταξύ του είτε τη άλλη. Οπότε έχει εκφράσει και πιο περίπλοκε ιδέε. Είναι αρκετά δυνατό σχήμα. Το ποιο δεν συμφωνεί, φαίνεται. Φαίνεται το τι συμφωνούν. Φαίνεται, δηλαδή το script sync που μπαίνει στο script public, το multi sync, πρέπει να περιέχει ακριβώ τι πληροφορίε για να αποδείξει ότι έχει το δικαίωμα να ξοδέψει. Οπότε υπάρχει μια λίστα υπογραφών και μια λίστα δημοσίων κλειδιών που είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στο Multisig. Οπότε φαίνεται, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η Άλυση είτε θα ξοδέψει μόνη τη, είτε ας πούμε ο Μπόμπ και ο Τσάρλ συνεργάστηκαν και οι υπόλοιποι δεν έχουν συμμετέχει. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, μια εφαρμογή 2x2 σε online αγορέ χωρί εμπιστοσύνη είναι η εξή. Έχουμε την Άλυση και τον Μπόμπ. Είναι δύο ανώνυμοι άνθρωποι στο ίντερνετ και η άλλη θέλει να αγοράσει ένα προϊόν από τον Bob. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η άλλη δεν θέλει να πληρώσει τον Bob γιατί φοβάται ότι θα αποχωρήσει χωρίς να τη στείλει το προϊόν. Και ο Bob δεν θέλει να στείλει πρώτα το προϊόν ταχυδρομικά γιατί φοβάται ότι η άλλη θα πάρει το προϊόν και δεν θα το πληρώσει. Οπότε μπορούν να κάνουν απλά μια 2x2 συναλλαγή. Θα μοιάζει κάπως έτσι. Και τι λέει, η άλλη πληρώνει σε μια συναλλαγή που έχει ένα GTXO 2x2. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Και ο Bob μπορεί να δει ότι πράγματι έγινε αυτή η πληρωμή και εδώ περιέχεται το public key το οποίο ελέγχει ο ίδιος. Όταν δει λοιπόν αυτή τη συναλλαγή, ξέρει ότι η άλλη δεν μπορεί πλέον να ξοδέψει τα χρήματα γιατί απαιτείται και η δική του υπογραφή. Τότε λοιπόν ο Bob μπορεί να στείλει το προϊόν
Και όταν η άλλη συλλάβει το προϊόν, επειδή δεν έχει κανένα όφελο να αφήσει εδώ τα χρήματα, μπορεί να βάλει μαζί με το pop την υπογραφή, να κάνει αυτό που λέμε finalize και να τα βάλει σε μια καινούργια συναλλαγή που τα χρήματα τα παίρνει εγώ. Οπότε αυτό είναι ένα σχήμα που μας δίνει μια τέτοια εγγύηση σε trades, σε ανταλλαγές προϊόντων. Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί κιόλας στον παρελθόν σε διάφορα αγροτικά μαγαζιά. Έχει χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιείται, ας πούμε, και στο Open Bazaar που είναι ένα μαγαζί που έχουμε σχεδιάσει εδώ με τους συναδέλφους από τον Νικόλα. Απορίες υπήρχαν, ναι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο ακραίο, αλλά απλά κάποιος που θέλει να δείξει ότι δεν λειτουργεί μετά το. Δεν το υπογράφει. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, αν η άλλη είναι διατεθειμένη να χάσει τα χρήματά τη μόνο και μόνο για να κάνει κακό, δεν έχει κάποια άμυνα. Υπάρχουν πιο περίπλοκα σχήματα όμω που σου επιτρέπουν να κάνει καλύτερα πράγματα. Έτσι, αυτό είναι ένα απλό σχήμα για εμπόριο, το οποίο λέει ότι εφόσον δεν έχω οικονομικά κίνητρα, θα παίξω σαν καλό άνθρωπο. Αυτό είναι η υπόθεση. Ωραία, για να δούμε ένα άλλο Bitcoin script. Πώς σας φαίνεται αυτό εδώ πέρα. Πώς σας φαίνεται αυτό το Bitcoin script, πώς θα μπορούσατε να το ξοδέψετε, τι απαιτείται για να το ξοδέψετε. Καταρχάς, πόσα ορίσματα θα πάρει στο script sig, τι σας φαίνεται. Πόσα ορίσματα θα πάρει, τι ορίσματα πρέπει να δώσω για να πετύχω, πότε πετυχαίνει αυτό το script. Ναι. Εγώ. Ελέγχει αν το χάσει τις εισόδους ή και με τις εισόδους. Μπράβο, οπότε το ερώτημα που ρωτάει εδώ πέρα είναι ένα pre-match βασικά. Και λέει ότι θέλω ένα pre-match ενός hubs, το οποίο δίνει μια σταθερά συγκεκριμένη. Οπότε κάποιος αναρωτιόταν αυτό το hubs από πού προκύπτει. Και ρώτησε το Bitcoin δίκτυο πώς προκύπτει αυτό το hubs και σε συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα πλήρωσε ένα Bitcoin, αυτό είναι πραγματική συναλλαγή. Πλήρωσε ένα Bitcoin για να μάθει το pre-match και κάποιος πράγματι το αποκάλυψε. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, αν μπορεί κάποιος να σκεφτεί, ποιο ήταν αυτό το pre-match συγκεκριμένα. Για το συγκεκριμένο hash που βλέπουμε εδώ. Παρατηρήστε ότι τα σταθερές στο Bitcoin τις βάζουν ανάποδα λόγω byte order. Δηλαδή αυτό είναι ανεστραμμένο. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιο ακριβώς ήταν το pre-match που χρειαζόταν για να πετύχω αυτή τη σταθερά εδώ, που έρχεστε εδώ. Παρατηρείτε κάτι ιδιαίτερο. Είναι από την διεύθυνση του public key. Εννοώ ότι είχε κάποια διεύθυνση και ήθελε να χρησιμοποιήσει να δει το public key από το οποίο πρέπει σε αυτή τη διεύθυνση. Όχι, γιατί εδώ είναι χάσει 256 ενώ η διεύθυνση είναι χάσει 160. Επειδή το ένα κάτι να δει μπροστά από εδώ. Δεν έχει ένα μπροστά. Αυτό εδώ λε. Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Τι άλλο ιδιαίτερο έχει αυτό το χάσει. Είναι κάπω περίεργο χάσει, δεν είναι ό,τι να είναι. Έχει πολλά δυνητικά στο τέλος. Ναι, έχει πολλά δυνητικά, μάλλον στην αρχή είναι, γιατί είναι ανάποδα εδώ, έτσι. Οπότε έχει πολλά δυνητικά στην αρχή αυτό το χάσο. Ποια είναι αυτά τα χάσο που έχουν πολλά δυνητικά στην αρχή. Φέρνουμε για το block. Ορίστε. Για το block, για να βγει καινούργιο block. Μπράβο. Οπότε το pre-match εδώ ήταν ένα block και συγκεκριμένα το pre-match στο συγκεκριμένο είναι το Genesis block. Άρα αυτό που έφτιαξε αυτό το challenge, ας πούμε, είπε για να δούμε ποιο ξέρει καλά bitcoin, ανέβασε τη συναλλαγή και περίμενε ποιο την ξοδέψει, έβαλε ένα bitcoin και αυτό παρατήρησε κάποιος ότι ξεκινάει από μηδενικά και λέει ότι κάποιο block θα είναι. Άρα έψαξε το blockchain και βρήκε ότι ήταν το Genesis block. Οπότε γίνοντας εδώ θα λύσω το Genesis block στο script sig, παίρνω το συγκεκριμένο hash και μπορώ να ξοδέψω τα χρήματα. Εντάξει, και πράγματι κάποιος θα πήρε από τα. Ωραία. Και εδώ σας έχω και ένα link που είναι το συγκεκριμένο transaction, μπορεί να το δείτε στο blockchain, ακριβώς το script sig του και το script public. Μπορούμε να το ανοίξουμε κιόλας. Εδώ είναι. Και εδώ μας λέει unencrypted code input address, γιατί το blockchain info δεν ξέρει φυσικά περίπλοκα script public, βλέπει μόνο paper public key hash, οτιδήποτε. Αλλά ίσως μπορούμε στο raw transaction να το δούμε κάπου, νομίζω μπορούμε. Να, στο scripts. Ναι, βλέπετε, off-do, off-hash 160. Αυτό είναι άλλο, λάθος. Α, το input θέλει να πει. Ναι, σωστά, γιατί εδώ τα ξοδεύει. Για να πάμε στο input. Το input είναι...
Α, δεν ξέρω ποιο είναι το input. Ναι. Γιατί το input είναι ένα περίεργο script pub key. Αλλά εντάξει, το blockchain.info μας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Αλλά μελετώντας το ίδιο το blockchain μπορούμε να το βρούμε αυτό και να το πάρουμε. Ναι. Δύο πράγματα. Πρώτον, είδα λέει από πού είναι, δηλαδή λέει που είναι η συναλλαγή. Ωραία, ναι. Λέει από πού είναι η συναλλαγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά από εκεί. Σημαίνει ότι κάποιος, όταν το blockchain.info έμαθε για αυτό το transaction, το έμαθε από κάποιο γείτονά του για πρώτη φορά, ο οποίος είχε ένα IP το οποίο ήταν σε αυτή τη χώρα. Αλλά αν αυτός που έκανε τη συναλλαγή συνδέεται μέσω τώρα, ας πούμε, δεν ξέρουμε από πού προέκυψε. Ή ενδεχομένως το blockchain.info να συνδέεται με πάρα πολλούς γείτονες. Αλλά μπορεί να μην συνέδεται με κάποιους και να πέρασε από κάποιους ενδιάμεσους πρώτα. Υποθέτει ότι οι περισσότεροι χρήστες δεν χρησιμοποιούν Tor και ότι επίσης οι γείτονες σχετικά είναι κοντά τοπικά. Οπότε, αν εγώ κάνω transaction στην Ελλάδα, θα το πάρουν Έλληνες γείτονες και μετά θα το δώσω κάποια στιγμή στο blockchain info και έχουμε μια χώρα. Και έχεις και μια άλλη ερώτηση. Ναι, το pre-match που είπες, δηλαδή στο hash βάζουμε μπροστά, κάνουμε concat και το σε ποιο block είναι. Αυτό το κατάλαβα. Όχι. Εδώ ρωτάει ποια είναι η τιμή εκείνη που ανοίγει hash, δίνει το συγκεκριμένο output. Το συγκεκριμένο hash. Ναι. Αν κάνω hash κάποια τιμή, μου δίνει αυτή τη σταθερά. Γνωρίζοντα τη σταθερά, βρείτε ποια είναι η τιμή που είναι hash. Αυτό ρωτάει. Και πώς μας ήρθε το blockchain, με ποιο περίοδο. Πώς μας ήρθε το blockchain, μας ήρθε διότι. Όχι, σκεφτήκαμε το blockchain. Ναι, μας ήρθε διότι. Έχει καλό proof of work. Είπαμε ότι τα blocks ικανοποιούν κάποια σχέση proof of work. Το hash των δεδομένων του με κάποιο nodes και κάποιο parent ID είναι μικρότερο από κάποια σταθερά έψιλον γιατί είναι σχετικά μικρή. Οπότε βλέπεις ότι αυτό ο αριθμό είναι αρκετά μικρό. Υποθέτουμε ότι αυτό είναι κάποιο proof of work. Και το proof of work γίνεται στο bitcoin, οπότε θα είναι μάλλον κάποιο block. Και βρήκαμε ψάχνοντας τα blocks, είναι το Genesis. Αυτό, βέβαια ο άνθρωπος που το βρήκε, δεν ξέρω πώς το βρήκε, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος να το βρούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ορίστε. Ας πούμε από την εφαρμογή που μπήκε σε κλειτός σου. Πώς αποφασίζονται οι γείτονες. Πώς αποφασίζονται οι γείτονες. Πώς συνδέονται. Αχα, ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση που βέβαια δεν αναλύσουμε πάρα πολύ. Ο τρόπος που λέει, εντάξει, συγκεκριμένα στο κινητό χρησιμοποιώ SPV που θα σας το εξηγήσω αργότερα, δεν έχω όλο το blockchain. Αλλά αν ήταν ένα full node, το τρόπος που δουλεύει λέγεται στην αρχή bootstrapping. Πρώτη φορά που το έχω, δηλαδή, έχει ήδη κάποια IP στα οποία γνωρίζει, στα οποία μπορεί να συνδεθεί και έχει κάποιους τρόπους να μαθαίνει άλλα IPs. Μπορεί να συνδεθεί δηλαδή σε κάποια announcement channels που μαθαίνει IPs και από τη στιγμή που το κάνει αυτό και συνδεθεί σε κάποια peers, μετά από αυτά τα peers μαθαίνει και άλλους. Δηλαδή από τους γείτονές σου μαθαίνεις και άλλους γείτονες. Αυτός ο μηχανισμός είναι πολύ παρόμοιος με τον τρόπο που λέει το BitTorrent. Είναι σχεδόν το ίδιο δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει διευθυνθεί ο Νικόλας, ίσως τα ξέρει καλύτερα αυτά. Ξέρεις πώς γίνεται το peer discovery στο Bitcoin. Νομίζω ότι είναι, δεν χρησιμοποιεί DHT, αλλά απλώς ανταλλάσσει peers με τους peers. Και επίσης αποθηκεύει πλέον τους peers που έμαθε και την επόμενη φορά θα χρησιμοποιήσει για αυτούς που ξέρει. Ναι. Αυτό το script, κάποιος το δημοσίευσε στο network, ας πούμε, του Bitcoin. Σωστά. Λογικά πρέπει να το δημοσίευσε κάπου για να μην χάσουμε στο χάος, ας πούμε. Ενώ βασικά, καταρχάς, όποιος miner το έπαιρνε, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι. Έτσι. Έχεις θέλω, ναι, ίσως. Ενώ δεν θα το αναγνωρίσω. Λογικά έχει ένα αυτοματοποιημένο τρόπο, το οποίο παίρνει... Έτσι, ο τρόπος που ανακαλύφθηκε είναι ότι κάποιος έψαχνε για περίεργα transactions, έτσι. Okay. Δηλαδή κάποιος έψαξε για transactions που δεν είναι pay to public key, δεν είναι pay to public key hash, είναι κάτι που δεν ξέρω. Και πήγε και ένα μελέτηση, ας πούμε, από κατανοητό ενδιαφέρον και βρήκε κάποια λεφτά. Αλλά σε αυτό, άρχισε το network που απλά τα μαζεύει και τα βάζει μέσα σε blocks. δεν θα το πάρει. Όχι, όχι, δεν το πάρει αυτό, γιατί δεν ξέρει. Οπότε αυτό θα μείνει χωρίς να γίνει συναλλαγή, ας πούμε, και κάποιος το βρήκε. Ναι, κάποιος το βρήκε μόνος του. Και το έφτιαξε χειροκίνητα ώστε να πάρει σε αυτό τα λεφτά. Ναι, έχει γίνει χειροκίνητα αυτή η συναλλαγή. Σε αυτό δεν θα μπορούσε πάλι ο miner, δηλαδή ότι πα το βρήκε, αλλά λέει πάνω πάνω συναλλαγή. Ο miner μπορεί και αυτός να την αφού θα δει το. Σωστά. Αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση. Ότι από τη στιγμή που γίνει αυτή η συναλλαγή, πριν γίνει confirm, επειδή έχει αποκαλυφθεί το πρίμα, μπορεί οποιοδήποτε να το ξοδέψει. Εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είδαμε κάποιε πέντε. Δηλαδή αυτό που το βρήκε, μάλλον το ξόδεψε. Αλλά αν κάποιο προλάβαινε να το δει και καταλάβαινε τι είναι, θα μπορούσε και αυτό να το ξοδέψει γιατί δεν έχει το security. Ενώ signature, έτσι, πολύ σημαντική παρατήρηση. Ωραία. Καταλάβατε την παρατήρηση του αδέλφου.
Αλλά ας προχωρήσουμε λίγο για να προλάβουμε να τα δούμε και όλα. Υπάρχει το anyone can spend script, το οποίο βάζω απλά σταθερά true, έτσι, χωρίς κανένα script sync, οποιοςδήποτε μπορεί να ξοδέψει. Και αυτό εκεί μπορεί να ξοδέψει οποιοςδήποτε, προφανώς το πάρει ο miner, γιατί είπαμε ότι όλα τα υπόλοιπα ο miner δεν θα τα κάνει confirm, θα κάνει confirm μόνο το συγκεκριμένο. Και υπάρχει το proof of burn που βάζω μια σταθερά στη στήρα που λέει 0 και μετά τερματίζω, το οποίο σημαίνει ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να ξοδέψει κανένας και αυτά τα χρήματα χάνουν. Οπότε είναι ένας τρόπος να καταστρέψω χρήματα στον bitcoin αν θέλω. Αν θέλω να καταστρέψω ένα bitcoin, βάζω εδώ ένα proof of burn και λέω ότι αυτό εδώ είναι το script pub key. Το script pub key είναι ένα overtail, το οποίο λέει ότι τερμάτισε χωρίς ποτέ να επιβεβαιώσεις τίποτα και έτσι μπορώ να καταστρέφω χρήματα. Και μία χρήσιμη ιδέα στο να καταστρέψω χρήματα είναι ότι αν μετά το return βάλω επιπλέον κώδικα στο script μου, αυτός ο κώδικας ποτέ δεν εκτελείται. Το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να προσθέσω κάποια δεδομένα δικά μου πάνω στο blockchain. Ό,τι θέλω. Άρα όταν θα πάει να τρέξει αυτό, θα τρέξει το return, θα σταματήσει. Εδώ υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά αυτές δεν τρέχουν ποτέ, άρα δεν με νοιάζει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αυτό είναι μέρος του προγράμματος που δεν εκτελείται. Και αυτό τι χρησιμότητα έχει, μπορώ να αποδείξω ότι είχα στην ιδιοκτησία μου, είχα κάποια γνώση στο παρελθόν, χωρίς να αποκαλύψω αυτή τη γνώση σήμερα. Άρα, αν θέλω να γράψω, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό έτσι, και εδώ τώρα έχουμε την τεχνολογία να το κάνουμε με το Ledger, το Bitcoin, ότι αν θέλω ας πούμε, να δημοσιεύσω, αν έχω σκεφτεί ένα paper, αλλά δεν είμαι έτοιμος ακόμα να το δημοσιεύσω, μπορώ να το κάνω hash. Μπορώ να το βάλω κάτω από ένα operator, να κάνω μια συναλλαγή αξίας πάρα πολύ μικρής. Ένας από τόσους είναι ότι μικρότερη μονάδα που μπορώ να κάνω συναλλαγή στο bitcoin. Και μετά αργότερα, άμα κάποιος κάνει μια δημοσίευση, να πω: παιδιά, κοιτάξτε το blockchain. Δεν θα μπορούσα να το είχα αλλάξει γιατί γίνεται confirm από τους miners. Και εκεί υπάρχει ένα hash και ορίστε το pre-match αυτού του hash που είναι το paper μου. Και εγώ το ήξερα τότε και πάνω στο paper υπάρχει και το όνομά μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό, μπορώ να βάλω στο blockchain πράγματα τα οποία επιβεβαιώνονται ουσιαστικά η ημερομηνία τους. Ότι συνέβησαν πριν από κάποια ημερομηνία ουσιαστικά. Είναι δηλαδή ένας τρόπος να κάνω τα άκρησά μου. Ωραία, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε την επόμενη ώρα με περισσότερα πράγματα. Κάνουμε crowdfunding πάνω στο μικρό από όλες τις κεντρικές αρχές, τύπου, πώς λέγεται, Kickstarter. Ωραία. Wallets. Λοιπόν, την πρώτη φορά μιλήσαμε για wallets και σας είπα ότι υπάρχουν τα mobile wallets και υπάρχουν και τα desktop wallets. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και κάποια άλλα wallets. Τα wallets χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα hot και τα cold. Το hot σημαίνει ένα wallet που είναι συνδεδεμένο στο Ιντερνετ, σε κάποιον υπολογιστή που έχει προγνώσει στο Ιντερνετ. Το cold είναι ένα wallet το οποίο είναι offline και απλά αποκαίει κάποια βράδια κλειδιά. Αυτό γιατί να το κάνουμε για ασφάλεια, γιατί θέλω να ανησυχώ ότι ίσως το υπολογιστικό σύστημα που αποθηκεύονται τα ιδιωτικά κλειδιά να παραβιαστεί. Και κάποιοι τρόποι να έχω cold wallets είναι: μπορώ να αποθηκεύσω σε ένα σκληρό δίσκο ή σε έναν υπολογιστή που είναι offline. Μπορώ να έχω αυτό που λένε paper wallet, δηλαδή απλά να κυκλώσω τα private keys σε ένα κλειδί. Να τα κλείσω ένα θησαυροφυλάκιο, ας πούμε. Μπορώ να απομνημονεύσω το private key μου, αυτό λέγεται brain wallet, αν το κωδικοποιήσω ας πούμε, σε αγγλικές λέξεις, μπορώ να το θυμάμαι. Και υπάρχει και η δυνατότητα να έχω hardware wallet, το οποίο είναι μια συσκευή η οποία είναι ειδικευμένη στο να κρατάει κάποια private κλειδιά. Και σας έχω φέρει και να δείτε πώς μοιάζει. Αυτό εδώ είναι το Treasure. Είναι ένα hardware wallet που αποθηκεύει ιδιωτικά κλειδιά και είναι φτιαγμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να πάρει τα ιδιωτικά κλειδιά σε επίπεδο hardware και έχει τη δυνατότητα, έχει πάνω έναν υπολογιστή, ένα τσιπάκι, το οποίο αυτό που κάνει μόνο είναι να μπορεί να βάλει υπογραφές, script sync δηλαδή, ώστε να ξοδέψει χρήματα υπό την προϋπόθεση ότι δίνει κάποιος ένα pin. Οπότε αν το συνδέσω με USB στον υπολογιστή μου και ο υπολογιστής έχει παραβιαστεί ασφάλειά του από κάποιον, παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να ξοδέψει τα χρήματά μου γιατί ποτέ τα ιδιωτικά κλειδιά δεν μεταφέρονται από το hardware wallet, το Treasure, στον υπολογιστή. Και μισό λεπτό, γιατί πρέπει να βάλω το στο λάθος.
Αν θέλετε λοιπόν στο διάλειμμα, όχι στο διάλειμμα, στο μετά το τέλος της ώρας μπορείτε να το δείτε αυτό πώς μοιάζει. Και αν θέλετε πραγματικά να έχετε αρκετά χρήματα σε bitcoin, είναι χρήσιμο να κρατάτε εκεί πέρα, γιατί για τον υπολογιστό σας ενδεχομένως να μην είναι τόσο καλή. Και από τη στιγμή που χάσετε τα private keys, βέβαια δεν υπάρχει κυκλισμός. Έτσι, όποιος τα πήρε τελείωσε. Δεν μπορείτε να μας κάνετε μήνυση, ας πούμε. Τι όρθωνες έχουμε από αυτό σε σχέση με να το τυπώσουμε? Ότι άμα τα τυπώσεις, πώς θα ξέρω το εξαρτηματά σου. Δηλαδή αυτό το συνδέεις στον υπολογιστή, του δίνεις ρεύμα, βάζεις ένα pin και κάνει τσοδεύει χρήματα. Αν έχεις τυπωμένα τα private keys, θα πρέπει να τα γράψεις κάποια στιγμή σε κάποιον υπολογιστή για να ξοδέψεις, να βάλεις την υπογραφή και αυτός ο υπολογιστής ίσως να μην μπορεί. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να τα φέρουν στον υπολογιστή. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω πώς αποθηκεύονται οι συναλλαγές μέσα σε ένα blog. Την προηγούμενη φορά σας έδειξα ότι οι συναλλαγές είναι απλά σειριακά σε ένα blog. Αυτό δεν είναι ακριβώς αλήθεια. Οι συναλλαγές είναι κάπως δομημένες μέσα στο blog. Και την μέρα που μιλούσαμε για εφαρμογές χάσεως, είχαμε δει τα Merkle trees, τα οποία ελπίζω να τα θυμάστε. Είναι κάποια δέντρα τα οποία έχουν σειρές από δεδομένα και γίνονται χάσεως ένα-δύο με διαδικό τρόπο. Οι συναλλαγές λοιπόν που αποθηκεύονται σε ένα blog γίνονται χάσεως μέσω ενός Merkle trees, που μοιάζει κάπως έτσι, δηλαδή έχουμε κάποια transactions, το 0, το 1, το 2, το 3, το 4, γίνονται χάσεως ένα-δύο και ξανά ένα-δύο, μέχρι να καταλήξουμε σε μία ρίζα, η οποία είναι το root hash. Και πάνω στο blog αυτό που αποθηκεύεται είναι ακριβώς το root hash. Δηλαδή το proof of work εδώ πέρα που λέω data δεν γίνεται πάνω σε όλα τα transactions, αλλά γίνεται συγκεκριμένα στο Merkle tree. Αυτό εδώ το κομμάτι πάνω στο οποίο έχει το proof of work λέγεται και block header. Ενώ το ολόκληρο το block, ας πούμε, θεωρούμε ότι είναι το block header μαζί με το Merkle tree, το transaction. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι αυτό εδώ είναι αρκετά σύντομο. Ενώ το Merkle tree των transactions μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο και αυτό μου δίνει κάποια πλεονεκτήματα. Οπότε η επόμενη εργασία μοιάζει κάπως έτσι. Has Merkle tree root, nonce και block parent ID. Πρέπει να είναι το όλο το ε, που είπαμε ότι το ε είναι το δεδομένο target ή στόχος. Και αν έχουμε ένα δεδομένο συγκεκριμένο στόχο ε, η πιθανότητα να βρω ένα block με συγκεκριμένη δοκιμή τυχαία θα είναι αυτή. Δηλαδή ο χώρος του SAD256 είναι αυτός εδώ πέρα και έχω ένα μικρό κομμάτι του το οποίο είναι το ε. Δηλαδή αν εδώ είναι το εικόνα του SAD256, εδώ είναι το 0, εδώ είναι το ε και εδώ είναι το 2 στην 256. Όταν γίνεται το hash, απαιτείται λόγω του proof of work να πέσει εδώ μέσα και η πιθανότητα να πέσει εκεί μέσα είναι ακριβώς αυτή που φαίνεται εκεί πέρα. Αυτό φυσικά επιβεβαιώνεται όταν ελέγχουμε την κυριότητα ενός blog, όπως είπαμε. Και άμα κάποιος κακόβουλος πάει να φτιάξει ένα blog το οποίο έχει λάθος απόδειξη εργασίας και είναι ας πούμε εδώ πέρα, το blog δεν θα γίνει καθόλου δεκτό. Από το βίντεο δεν θα γίνει η κυριότητα, ας πούμε τα χρήματα θα γίνουν δεκτά. Ωραία. Τα δεδομένα του miner που έφτιαξε το blog που βρίσκονται. Τα δεδομένα του miner που βρίσκονται. Είπαμε ότι ο miner περιλαμβάνει ένα coin-based transaction μέσα στα υπόλοιπα transactions. Οπότε κάποιοι από αυτά τα transactions είναι το coin-based, το οποίο είναι κάπως ιδιαίτερο. Ναι. Γιατί περισσότερα data σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσει μέσα στο. Μεγαλώνει το ε όσο περισσότερα data έχουμε. Όχι. Γιατί είχαμε πει ότι συμφέρει το miner να έχει πολλά data, κάτι τέτοιο. Συμφέρει το miner να έχει πολλά data. Όχι, συμφέρει το miner να έχει πολλά transactions, γιατί τα transactions έχουν fees. Γιατί είπαμε ότι δεν ισχύει η ισότητα στον όρμο του κύκλου, αλλά ισχύει η ανισότητα. Δηλαδή τα transaction outputs μπορεί να, έχουν, να είναι μικρότερα από τα transaction inputs. Μπορεί να ένα transaction να βάζει ένα bitcoin και να βγαίνει 0,9. Αυτή η διαφορά πληρώνεται στο miner. Εντάξει. Αλλά συμφέρει να έχει λιγότερα data. Να έχει λιγότερα data, όχι. Δεν συμφέρει. Ενώ για να βρει πιο εύκολα το hash. Άμα θέλει κάποιο να, να παίρνει λίγα fees, αλλά να βρίσκει πιο εύκολα. Ωραία. Δεν είναι πιο εύκολο. Γιατί, γιατί το Merkle tree root έχει σταθερό μέγεθο. Είναι συγκεκριμένα 256 bit. Οπότε η δυσκολία το να αναζητήσω την απόδειξη εργασία εδώ μέσα, μέσω του nonce, είναι ακριβώς η ίδια όσα transactions και να συμπεριλάβω. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να κατασκευάζω το Merkle tree. Οπότε αυτό ακριβώς είναι ο λόγος που χρησιμοποιώ Merkle tree roots και όχι όλα τα transactions εδώ μέσα. Ώστε να μην αποθαρρύνω τους miners, αυτό να συμπεριλαμβάνουν transactions. Οκ. Ωραία, οπότε η απόδειξη εργασία μοιάζει κάπως έτσι και αυτή είναι η πιθανότητα. Και τώρα θέλω να σας δείξω πώς προσαρμόζεται το ε
έτσι ώστε να παράγεται ένα μπλοκ ανά 10 λεπτά. Και πώς αποφασίζεται αυτό συνολικά από το δίκτυο χωρίς κάποια αρχή. Λοιπόν, αρχικά το Genesis Block έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, το Epsilon Genesis το λέω εδώ πέρα, που είναι μια συγκεκριμένη σταθερά, που είναι σχετικά μεγάλη, έτσι ώστε ο Σατόσι που δουλεύει μόνος του να μπορεί εύκολα να παράξει τα πρώτα blocks. Αυτό είναι η δυσκολία των αρχικών blocks, το Epsilon πάνω, ο στόχος των αρχικών blocks. Και γίνεται το εξής, το Epsilon, ο στόχος που συμβαίνει στο mining, ο στόχος που χρειάζεται για το mining, αναπροσαρμόζεται κάθε 2 εβδομάδες ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζεται κάθε 2016 blocks. Τα 2016 είναι το πλήρως των blocks που θα παραγόντουσαν σε 2 εβδομάδες αν ένα block παράγεται κάθε 10 λεπτά. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς αλήθεια, γιατί η δύναμη των miners μπορεί να αυξομειώνεται. Προστίθενται καινούργιοι miners στο δίκτυο, φεύγουν miners από το δίκτυο, αυξάνεται και μειώνεται η υπολογιστική ισχύ, οπότε τα blocks μπορεί να βγαίνουν πιο συχνά ή λιγότερο συχνά. Κάθε 2 εβδομάδες λοιπόν, κάθε 2016 blocks συγκεκριμένα, γίνεται το εξής. Επανυπολογίζεται ένα καινούργιο έψιλον. Και το νέο έψιλον είναι ίσο με το παλιό επί κάποιο factor. Και αυτό εδώ ο συντελεστής λέει τι. Λέει, πάρε το timestamp που βγήκε το πιο πρόσφατο block. Και πάρει και το timestamp που βγήκε το block που είναι 2016 blocks πιο πριν. Και αυτή η διαφορά είναι ένα χρονικό διάστημα. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 2 εβδομάδες, στην οποία περίπτωση είμαστε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Έτσι, done. 2 εβδομάδες, δια 2 εβδομάδες, μας κάνει ένα και το target μένει το ίδιο. Αν αυτός ο χρόνος είναι πιο σύντομος, τότε σημαίνει ότι έχουμε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, οπότε το έψιλον τόνος πρέπει να αναπροσαρμοστεί τώρα. Το έψιλον αλλάζει λοιπόν και γίνεται πιο μικρό. Συγκεκριμένα κόβεται σαν λόγος του χρόνου που πήρε πραγματικά από τον χρόνο που θέλαμε να πάει. Οπότε με αυτό το πολλαπλασιασμό αναπροσαρμόζεται το target. Αντίθετα, αν πήρε περισσότερο χρόνο να παραχθούν τα 2016 blocks από 2 εβδομάδες, τότε αυτό το κλάδι είναι μεγαλύτερο το ένα και το έψιλον μεγαλώνει, οπότε το target γίνεται μεγαλύτερο και η δυσκολία πέφτει. Εντάξει, κάθε 2016 blocks λοιπόν, όλοι οι miners, ο καθένας μόνος του, αποφασίζει το έψιλον τόνος και για να δεχτεί το επόμενο block, δηλαδή το 2017 ας πούμε block, κοιτάει ότι καλύπτει τη νέα δυσκολία. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που η δυσκολία του mining προσαρμόζεται κάθε 2 εβδομάδες. Και μέσα στις 2 εβδομάδες μπορούν να βγουν περισσότερα ή λιγότερα blocks. Οπότε, πέρα από την πιθανότητα, ακόμα και το έψιλον είναι τέλειο, φυσικά έτσι είναι αναμενόμενη τιμή τα 10 λεπτά. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και μια αλλαγή στην υπολογιστική δύναμη. Οπότε αυτό μπορεί να μου δώσει κάποιες αλλαγές στο 10 λεπτά. Μπορεί να γίνει λίγο μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει μια αναπροσαρμογή. Κατανοητό αυτό πώς δουλεύει αυτή η αναπροσαρμογή της δυσκολίας. Ωραία, οπότε το Epsilon Genesis ήταν μια αρχή, αλλά τη στιγμή που ξεκινήσαμε να κάνουμε mining, αυτό άρχισε να αναπροσαρμόζεται. Και μάλιστα στο Epsilon Genesis, τις πρώτες 2 εβδομάδες που έγινε το mining, τον πρώτο 2016 blocks πήρε λίγο παραπάνω από 2 εβδομάδες, γιατί ο Σατόσι δεν είχε τόση υπολογιστική δύναμη όσοι είστε εδώ και έχει, και λίγο λιγότερο πήρε 20 μέρες, κάτι τέτοιο. Και μετά φυσικά αναπροσαρμόστηκε, οπότε τα επόμενα 2016 blocks παράθηκαν σε 2 εβδομάδες με την υπολογιστική δύναμη του Σατόσι, μέχρι να μπουν και κάποια άλλη μάλιστα στο παιχνίδι. Οπότε γενικά η δυσκολία συνεχίζει να ανεβαίνει και το έψιλον τυπικά πέφτει. Ωραία. Εκτός από το έψιλον έχουμε μια πιο διαστητική ποσότητα, την οποία τη λέμε difficulty. Το έψιλον λέγεται target, το αντίστροφο λέγεται difficulty. Και το difficulty είναι το έψιλον ουσιαστικά πόσο έχει αλλάξει. Και λέμε ότι το difficult genesis είναι 1 και όταν εγώ θα μικρύνω το έψιλον, το difficult θα μεγαλώσει. Δηλαδή, συγκεκριμένα όταν θα μικρύνει στο μισό το έψιλον, το difficult θα έχει γίνει διπλάσιο. Οπότε το difficult σαν ποσότητα, η δυσκολία δηλαδή, μου δείχνει πόσο δύσκολο είναι. Και όσο μεγαλύτερη είναι όσο μεγαλύτερη η δυσκολία, τόσο πιο αργά βγαίνουν τα blocks και τόσο περισσότερη υπολογιστική ισχύ χρειάζεται. Ωραία, οπότε αυτή είναι η ποσότητα. Αυτή μάλιστα θα τη δείτε σε πολλά. Αν διαβάζετε για Bitcoin, συνήθως μιλάμε για τη δυσκολία και όχι για το στόχο. Γιατί ο στόχος είναι ένας περίεργος αριθμός. Είναι δύο συνήθως λέξεις. Δυσκολία 1 σημαίνει ότι ήταν ίδιο με το Genesis. 2 σημαίνει ότι ήταν διπλάσιο το Genesis. Και υπάρχει αυτή η καλή αναλογία. Δηλαδή ότι άμα το difficulty δεκαπλασιαστεί, χρειάζομαι δεκαπλάσια υπολογιστική ισχύ. Οπότε είναι μια πιο διαστητική ποσότητα. Ναι. Γιατί θα ξαναγίνει, α πούμε, το έψιλον.
Εντάξει, μεγέθους. Για να δούμε. Εδώ πέρα είναι το, το difficulty. Και βλέπεις εδώ λέει εψιλον 11. Δηλαδή 10 στην 11. Και σε αυτό το γράφημα φαίνεται με μπλε και, και πράσινο φαίνεται η υπολογιστική ισχύ στο δίκτυο πώς ανεβαίνει με τους μήνες. Έτσι είναι 2016 το πράσινο. Όχι, δεν θα βγάλω 2016. Πρέπει να είναι 2015 μάλλον αυτό. Και αριστερά βλέπετε πόσα terahash ανά second παράγει το δίκτυο. Εντάξει, και βλέπετε ότι εδώ είναι 4 επί 10 στην 5 terahash ανά δευτερόλεπτο. Συνολικά το δίκτυο είναι το πλήθος των hashes που κάνει. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη η συνολική υπολογιστική ισχύ του bitcoin που προστατεύει όλες μας τις συναλλαγές. Και φαίνεται ότι η δυσκολία που είναι με κόκκινο αυξάνεται ή μειώνεται κάθε δύο εβδομάδες, οπότε έχει αυτή την κλιμακωτή συμπεριφορά. Και είναι περίπου παρόν με το γράφημα με την υπολογιστική ισχύ που φαίνεται πιο αναλυτικά με μπλε. Ναι, υπολογιστική κουραδία. Το 2016 που λέει εκεί πέρα δεν είναι χρόνο. Είναι moving average πάνω από τα τελευταία 2016. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, το 2016 είναι το πλήθος των blocks. Το έτος μάλλον είναι το 2015 σε αυτό. Α, είναι η τελευταία 9 μήνες συγκεκριμένα γιατί το πήρα χθες. Ωραία, οπότε βλέπετε ότι υπάρχει κάποια αντιστοιχία. Δηλαδή όσο αυξάνεται η πολιτιστική δύναμη, κάπως αυξάνεται και η δυσκολία και υπάρχει ένα μικρό lag. Δηλαδή μέχρι να περάσουν οι εβδομάδες μπορεί να έχει προλάβει η πολιτιστική δύναμη να ανέβει με αποτέλεσμα να φτιαχτούν κάποιοι επιπλέον blocks. Έτσι. Οπότε και κάποιες φορές βλέπετε ότι ίσως πέσει και για λιγάκι. Επίσης, παρατηρείτε στην υπολογιστική δύναμη σου μια περιοδικότητα που ίσως σχετίζεται με την τιμή του ρεύματος του μέλλοντος νύχτα στις περιοχές που δουλεύουν οι miners. Αυτά μπορούμε να τα παρατηρήσουμε γενικά στο δίκτυο. Είναι ενδιαφέρον. Ωραία. Οπότε κάτι που αναφέραμε και πριν με τον συνάδελφο είναι ότι. Ναι, πρέπει να αυτό το στατιστικό πώς βγήκε. Αφού εγώ θα κάνω submit στο δίκτυο κάτι μόνο αν αφορά ένα blog page. Κάνω submit φασάκια μου. Γιατί αυτό εδώ υπολογίζεται κάθε δύο εβδομάδες. Αλλά εδώ μέσα υπάρχουν 2016 blogs. Άρα είναι προκύπτει από το πόσο γρήγορα βγήκε το κάθε μπλοκ. Δηλαδή μπορείς να δεις σε κάθε ώρα αν έχει κάνει 6 μπλοκ, 5 ή 12. Το flex. Τα τέρα χάσεις που υπολογίζουμε τα υπολογίζουμε στατιστικά. Τα τέρα χάσεις τα υπολογίζουμε με βάση το πόσα μπλοκ βγήκανε. Τα τέρα χάσεις δεν είναι heads λειτουργίας της CPU. Είναι πόσα χάσεις δοκίμασα. Και προκύπτει από αυτή την πιθανότητα που σας έδειξε εδώ πέρα. Νάτι. Που λέει ότι η πιθανότητα να βρω ένα blog δεδομένου ότι κάνω μία προσπάθεια είναι τόσο. Οπότε για να προκύψει ότι βρήκα, ξέρω εγώ, 10 blogs αυτή την ώρα, το αναμενόμενο πλήθος χάσεις που δοκιμάστηκαν δεδομένου αυτή τη πιθανότητα είναι τόσο. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να υπολογίσω τα πέρα χάσεις ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι λότο δηλαδή. Ναι, είναι λότο. Σωστά. Είναι εντελώς τυχαίο. Αυτός είναι ο τρόπος που πετυχαίνουμε το consensus τελικά στο blockchain. Και είναι πολύ καλό το έπαθλο για να ασχολούνται τόσο. Δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει, είναι 25 bitcoin, γύρω στα 11.000 ευρώ ένα block. Πολύ καλό. Θα σας δείξω και κάποια χρηματικά ποσά για να δείτε. Άρα, άμα δηλαδή κερδίσεις όλα τα blocks, βγάζεις 10.000 ευρώ το δεκάλεπτο. Ή 11, ας πούμε. Ωραία. Φυσικά και η τιμή του bitcoin είναι προσαρμόζονται έτσι. Τώρα είναι 300 ευρώ περίπου, 300 ευρώ το blog post του Mike Kerr σήμερα. Αλλά πριν μια εβδομάδα σπίτι 420 και μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνει. Λοιπόν, είπαμε ότι ένα τρόπο που χρησιμοποιείται το Merkle tree είναι ότι αυτό εδώ έχει σταθερό μήκο και άρα η δυσκολία να βρω το proof of work δεν εξαρτάται από το μήκο των transactions. Αυτό είναι χρήσιμο πρώτον γιατί δεν αυξάνεται το να πάμε transactions. Γιατί παρατηρήστε ότι όσο υπολογίζω εγώ το SAT 56, δεν χρειάζεται να διασχίσω κάθε φορά όλα τα transactions. Έτσι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Binary ναι, έχει κίνητρο να βάλει εκεί πέρα όλες τις αλλαγές και επίσης ότι η δυσκολία του να κάνω proof of work δεν αλλάζει ανάλογα με το πόσα transactions κάνω. Οπότε το συγκεκριμένο ε είναι καλό δεδομένου της υπολογιστικής ισχύς ανεξαρτήτως με το πόσα transactions έχω εδώ μέσα. Και το άλλο πλεονέκτημα του Merkle tree είναι ότι μπορώ να κάνω SPV. Το οποίο θα το δούμε σε λιγάκι τι σημαίνει. Ερωτήσεις σχετικά με την προσαρμογή της δυσκολίας και με τα Merkle trees υπάρχουν? Ναι. Αυτό θα σταματήσει κάπου, λέω, θα στέψει να μην κάτι τέτοιο. Ορίστε.
φτάσει στο εψιλόν 0, θα φτάσει. Α, όχι, δεν θα φτάσει στο 0. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εψιλόν γενικά σε σχέση με αυτό. Πώς θα το πω. Σχέση με το 0 είναι πολύ μεγάλο. Το έχω δει ότι παίζει. Ο στόχο είναι να μειώνονται τα bitcoin που. Ναι, αυτό όχι. Τα bitcoin παράγονται σε ρυθμό 10 λεπτά. Ένα coinbase transaction ένα δεκάλεπτο. Ένα πρώτο ένα δεκάλεπτο. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, προσπαθεί το δίκτυο όπως βλέπεις να το κρατήσει σταθερό. Ο πληθωρισμός του δίκτυου είναι μια άλλη κουβέντα που θα την πούμε σε λίγο. Ναι. Μήπως εννοούσε ότι πέφτει το coinbase, ότι κάποια στιγμή θα μειώσει. Ναι, αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο. Ναι, αυτό εννοούσε. Οκ. Ωραία. Ανέφερα πριν τη μονάδα Σατόση. Το Σατόση είναι το 10 στιγμή 8 του bitcoin. Το bitcoin έχει αυτές τις σχολιαρέσεις. Και ο λόγος που φτάνουμε μόνο μέχρι εκεί είναι ότι το bitcoin εσωτερικά, όταν εδώ γράφω ένα bitcoin πάνω σε ένα transaction, στην πραγματικότητα το transaction αποθηκεύεται μια τιμή σαν int, ώστε να μην υπάρχουν σφάλματα στο υλοποίησης. Και αυτή η τιμή είναι ακριβώς το όσα εδώ είναι 10 στην 8 ή σατόση. Δηλαδή ένα bitcoin είναι 10 στην 8 ή σατόση και το σατόση είναι στην πραγματικότητα η μονάδα μέλησης χρήματος στο bitcoin. Απλώς επειδή είναι τόσο μικρή, χρησιμοποιούμε το 10 στην 8 για να εννοήσουμε ένα bitcoin ή το 1 μιλι bitcoin το 10 στην 5 σατόσης. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τα money rewards, αυτό που ρώτησε ο συνάδελφός σας. Σας είπα την προηγούμενη φορά ότι κάθε coinbase transaction έχει ένα input το οποίο έρχεται από τον αέρα, έτσι από πουθενά, μπαίνει και έχει αξία 25 bitcoin. Και μπορεί να πάει σε ένα pay to public key hash του miner. Με τη συγκεκριμένη αξία. Αυτή η αξία, θα με ρωτήσετε και την προηγούμενη φορά, που προκύπτει και αν είναι σταθερή. Δεν είναι σταθερή και αλλάζει. Συγκεκριμένα στο Genesis ήταν 50 bitcoin ανά μπλοκ, σήμερα είναι 25 bitcoin ανά μπλοκ και ο τρόπος που υπολογίζεται είναι ότι προσαρμόζεται πάλι από το δίκτυο. Και αυτή τη στιγμή προσαρμόζεται πιο σφάλι. Προσαρμόζεται συγκεκριμένα κάθε 4 χρόνια και αυτό που γίνεται κάθε 4 χρόνια είναι ότι πέφτει στο μισό. Οπότε ξεκίνησε το 2009 με 50 bitcoins ανά μπλοκ σε κάθε coinbase transaction. Τώρα είναι στα 25 bitcoin. Σε κάποιο καιρό θα πέσει στα 12,5 bitcoin και ούτω καθεξής. Μετά από 32 τέτοιες εποχές, κάθε περίοδο 4 ετών που ονομάζω εποχή στο bitcoin ή era στα αγγλικά, το coinbase transaction θα έχει αμεληταία είσοδο, ένα αμεληταίο αυτό ποσό. Οπότε η παροχή bitcoin θα σταματήσει. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η παροχή στο bitcoin και γνωρίζουμε από πριν πόσα νομίσματα θα δημιουργηθούν. Και μάλιστα αν υπολογίσουμε αυτό εδώ το άθροισμα, υπολογίζω ότι κάθε 210.000 blocks, που είναι 4 χρόνια αναμενόμενη τιμή, παράγονται 50 επί 10 στην οδόνη, 50 bitcoin, γιατί αυτό είναι μόνο να σε σατώσει, δια 2 στην IOA είναι η εποχή μου, τη μηδενική εποχή παράγω 50, την πρώτη εποχή παράγονται 25, τη δεύτερη 12,5 και τελικά διαρρώνω το πλήθος των σατώσεις για να το βρω σε bitcoin. Αν θέλω ή αν θέλω αυτή τη διαίρεση για να το βρω σε σατώσεις. Και αυτό το άθλημα κάνει ακριβώς 21 εκατομμύρια bitcoin. Οπότε αυτός είναι ο περιορισμένος πληθωρισμός του bitcoin και η συγκεκριμένη παραγωγή bitcoin που γίνει με αυτόν τον τρόπο. Πολλές ερωτήσεις. Πρώτη είναι πρώτα, τότε για ποιο λόγο να κάνει κάποιος mining στο μέλλον. Ποιο λόγο να κάνει στο μέλλον. Ένας λόγος είναι ότι θα υπάρχουν fees και τα fees αναμένεται θα ανέβουν στο μέλλον. Ωραία. Η δεύτερη είναι όταν φτιάχνει το πρώτο bitcoin, πώς συντονίστηκε με κάποιο άλλο νόμισμα. Πώς συντονίστηκε με κάποιο άλλο νόμισμα. Ναι, δηλαδή πώς δόθηκε. Αυτή είναι η νομική ερώτηση. Δεν είμαι ολόκληρος να απαντήσω. Ο τρόπος που δουλεύει είναι ότι στην αρχή ήταν μηδέν, γιατί κανείς δεν ήθελε να αγοράσει bitcoin. Κάποια στιγμή που η αγορά είδε ότι η αγορά. Δηλαδή οι άνθρωποι που ασχολούνται με το bitcoin είδαν ότι έχει αξία, άρχισαν να είναι πρόθυμοι να δώσουν ευρώ, ας πούμε. Όταν κάποιος ξόδεψε, ας πούμε, 10.000 bitcoin για μια πίτσα, απέκτησε αξία. Ωραία, άλλες απορίες εδώ πέρα. Ναι. Θα πούμε λίγο τι είναι το coinbase transaction. Είναι αυτό το coinbase transaction, το είπαμε την πρώτη φορά, είναι το transaction το οποίο περιλαμβάνεται στο blog. Δίκιο έχει συμμετάσχει γιατί με ρώτησαν κι άλλοι. Είναι το transaction το οποίο είναι μοναδικό μέσα σε κάθε blog, είναι ένα transaction, στο οποίο ο miner μπορεί να καθορίσει το output και θα είναι ένα pay to public key hash στο miner.
Η αξία του είναι συγκεκριμένη, είναι 7 ευρώ, είναι 25 bitcoin και έχει την ιδιαίτερη ιδιότητα ότι η είσοδος, η ατμή εισόδου του transaction δεν έχει script C, τίποτα. Μάλλον δεν έχει public key από το οποίο βγαίνει. Εντάξει, δεν είναι ότι συνδέει με τα transaction, δεν υπάρχει τίποτα, είναι από τον αέρα. Όπως δηλαδή τα UTXOs είναι ακμές που φεύγουν προς τον αέρα, έτσι τα coins έχουν εισερχόμενες ακμές που έρχονται από το πουθενά. Και είναι ο τρόπος παραγωγής χρήματος. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια κεντρική τράπεζα που πουλάει χρήμα, αλλά παράγει με αυτόν τον τρόπο αποκεντρωμένα. Εντάξει. Ο σκοπός εδώ πέρα είναι κατά κάποιο τρόπο στο δίκτυο όλοι οι άνθρωποι να έχουν κάπως τη δυνατότητα να έχουν ίσα χρήματα. Αλλά πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό χωρίς κεντρικό τρόπο, έτσι οι φίλοι μπορούν να κάνουν mining. Αυτή είναι η ιδέα, μέχρι το δίκτυο να γίνει δημοφιλές. Ναι. Δεν ξέρω να ρωτήσω. Στο μέλλον, αυτό που ήμουν να ρωτήσω, αν αξίζει να κάνει mining. Μπορεί να μην ισχύει τόσο, γιατί αφού βλέπουμε τώρα ότι ο πληθυσμό του bitcoin είναι σταθερό, οπότε κάποια στιγμή θα έχουμε σταθερό bitcoin supply, ενώ ο πληθυσμό άλλων νομίζουμε ότι αυξάνεται συνεχώ, δεν σημαίνει αυτό ότι η αξία του κάθε bitcoin αυξάνεται συνεχώ σε σχέση με τα άλλα νομίσματα. Ενδεχομένω ναι. Αλλά άμα το Coinbase transaction σου δίνει ακριβώ 0 bitcoin μετά από 32 εποχέ, γιατί να κάνει mining, ακόμα και αν η αξία αυξάνει πολύ. Θα σου δίνει 0, γιατί είπαμε ότι η υποδιέρεση δεν είναι σαν τόση. Και όταν περάσει από 2 στην 32, αυτό εδώ κάνει πραγματικά ακριβώ 0. Γιατί εδώ έχω ένα floor, έτσι. Μπορεί να κάνει όντω ακριβώ 0. Δεν έχει υποδιαιρέσει πιο κάτω. Αλλά 32 εποχέ είναι αρκετό καιρό. Λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται έτσι το πλήθο των εποχών. Ο χρόνο του πολυπλασιασμού 4 χρόνια. Το Genesis Drop World και το Ασατόσια Ραπίδικο. Και εδώ βλέπετε την ενδεχόμενη προσφορά. Που υπάρχει συγκεκριμένε ημερομηνίε, μπορούμε να δούμε τον αριθμό του block, εδώ σε ποια εποχή είμαστε, 1-2 κλπ. Πόσα bitcoin σαν απλό δίνονται, σε ποιο έτος είμαστε, είναι μια γραμμή ανέτος, έτσι. Και εδώ πέρα μα λέει πόσα bitcoin, πρώτα όσο bitcoin ξεκινήσαμε στο έτος, πόσο bitcoin είχαμε μετά, και εδώ πόσο τη εκατό του συνολικού διαθέσιμου χρήματος έχει παραχθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Και το 2015, α πούμε, το 07. Έχει φτιαχτεί το 75% του συνολικού χρήματος. Εντάξει, δηλαδή έχει φτιαχτεί ήδη το 75% και στους υπόλοιπους επόμενους αιώνες θα φτιαχτεί το 25% μόνο. Οπότε έχουμε μια τέτοια εκθετική μείωση μέχρι να προσεγγίζουμε ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και εδώ φαίνεται καλύτερα αυτό. Το με κόκκινο βλέπετε τα πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα και πλησιάζει το 21 εκατομμύρια bitcoin. Και με μπλε βλέπετε πόσα χρήματα δίνονται στο Coinbase και βλέπετε ότι αυτό πέφτει τα 4 χρόνια με όχι ομαλό τρόπο, έτσι με απόλυτο τρόπο. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω πώς δουλεύουν τα κινητά που δεν χρειάζεται να κρατάνε το blockchain. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τον πληθωρισμό του Bitcoin πριν προχωρήσουμε. Ναι. Τώρα είναι λίγο οικονομικό, αλλά πώς θα δείτε, πώς. Πιστεύω ότι θα δειράσει η αγορά να σταματήσει ο παράγοντα με το δίκτυο. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί δεν ξέρω σε αυτό το θέμα. Αν θες μπορείς να το ψάξεις, ας πούμε, online. Και για να το συζητήσουμε αργότερα γιατί δεν έχω, ας πούμε, επιστημονική άποψη. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω σύντομα πριν τελειώσουμε πώς δουλεύουν τα φόλια στο κινητό. Το κινητό τρέχει κάτι που λέγεται SPV. Το SPV, Simple Payment Verification, είναι κάτι διαφορετικό από το Full Node. Το Full Node είναι ο συνηθισμένος τρόπος που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Πρέπει να επιβεβαιώσει κάθε transaction και πρέπει να επιβεβαιώσει κάθε block. Αυτό έχει το πρόβλημα ότι πρέπει να κρατήσω εδώ 50 GB αποθηκευμένα στο σπηρό μου δίσκο με όλα τα transaction. Αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και βλέπετε εδώ και αυτή είναι πρόβλημα ότι υπάρχει μια εκθετική αύξηση του blockchain από το 2009 μέχρι σήμερα. Εντάξει, τα τελευταία 2 χρόνια είναι κάπως γραμμική, την περισσότερη γραμμική. Αλλά παρόλα αυτά δεν χωράει σε ένα κινητό. Οπότε έχω το SPV. Το SPV τι κατεβάζει. Κατεβάζει μόνο τα block headers από το δίκτυο. Συνέδεται δηλαδή σε ένα server συγκεκριμένο, στον SPV server όπως το λέμε, και ο SPV server του δίνει αυτά τα πράγματα. Όπως ταιριάζει το bitcoin σε όλο το bitcoin δίκτυο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στο κινητό μου και στον SPV server. Οπότε το κινητό μου επιβεβαιώνει τα πάντα που του δίνει ο server. Μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνει εγώ ότι ισχύει το proof of work, δηλαδή έχοντας μόνο το block header μπορεί να κοιτάξει ότι είναι κάτω από το target. Έτσι. Και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπορεί να επιβεβαιώσει τις συναλλαγές που τον ενδιαφέρουν. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι το κινητό λέει στο server
αυτές είναι οι διευθύνσεις της Bitcoin που με ενδιαφέρουν, οι δικές μου, χωρίς να αποκαλύψω ποτέ τα ιδιωτικά δικιά μου. Και ο server, όταν δει στο δίκτυο να κολυμπάει μια συναλλαγή που αφορά μια Bitcoin διεύθυνσή μου, μου τη στέλνει. Αλλά πρέπει να αποδείξει ότι περιλαμβάνει μέσα σε ένα blog. Και όπως είχαμε δει στην διάλυση με τα Merkle trees, μπορώ να κάνω ένα τέτοιο, μια τέτοια επιβεβαίωση σε λογαριασμικό χρόνο, κάπως έτσι. Αν υπάρχει στο Merkle tree ένα transaction το οποίο αφορά εμένα, ο server αρκεί να αποκαλύψει στο μονοπάτι που συνδέει την συναλλαγή μου με τη ρίζα όλα τα αδέλφια. Εντάξει, οπότε το κινητό μπορεί πάλι να κάνει χάς. Εδώ, σε συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να κάνει χάς αυτό εδώ, αυτό με αυτό εκεί, αυτό με αυτό εκεί και με λογαριασμικό πλήθος δεδομένων σε σχέση με το συνολικό πλήθος των transaction, μπορεί το κινητό μου να επιβεβαιώσει ότι πράγματι το transaction περιλήφθηκε μέσα στο Merkle, το οποίο έχει πράγματι γίνει confirmed με ένα συγκεκριμένο proof of work, χωρίς να χρειάζεται το server να είναι έντιστος και μπορεί να λέει και ψέματα, δεν μας πειράζει αυτό. Οπότε αυτό είναι το SPV και από τον τρόπο δεν χρειάζεται να κρατάω όλο το blockchain στο κινητό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κρατάω μόνο το block header από τις Genesis μέχρι σήμερα, το είναι όμως πολύ σύντομος. Και λαμβάνω από το δίκτυο μόνο το transaction στο οποίο με ενδιαφέρει. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτό είναι ότι το κινητό μου, επειδή δεν ξέρει ποιοι ξοδεύουν πού και ποιοι είναι αυτοί που κάνουν mining, δεν μπορεί να διατηρήσει ένα σωστό UTXO. Αυτό σημαίνει ότι ο server μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει μια πληρωμή προς εμένα και αυτή η πληρωμή που έγινε να έχει γίνει από κάποια άλλη συναλλαγή η οποία όμως είναι άγγελη. Δηλαδή, εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι εδώ είναι το όνομά μου, ο συναλλαγής, αλλά αυτή η συναλλαγή, η κοινότητα αυτή τη συναλλαγή, επειδή δεν βλέπω όλες τις συναλλαγές, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Το μόνο που μπορεί να επιβεβαιωθεί είναι ότι αυτή η συναλλαγή περιλαμβάνει στο proof of work. Οπότε υπάρχει ένας ισχυρισμός και γι' αυτό είναι λίγο λιγότερο ασφαλιστά από τα φόντια που είναι σε κινητά που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ότι το proof of work γίνεται πάνω σε valid transactions. Και το επιχείρημα εδώ πέρα είναι ότι γιατί ένας miner να κάτσει να κάνει mining σε ένα Merkle tree το οποίο έχει invalid transactions, αφού οι υπόλοιποι miners θα αποκλείσουν το συγκεκριμένο block και δεν θα του δώσουν το reward. Οπότε είναι ουσιαστικά κάπως game theory το επιχείρημα ότι τα blocks που παράγω ουσιαστικά περιέχουν έγκυρα transactions για να είναι περί έγκυρα και να πληρωθεί ο miner από αυτά. Αυτή είναι η ιδέα εδώ πέρα. Ωραία. Τα mining pools δεν ξέρω αν προλάβω να σας τα δείξω, αλλά θέλω να σας δείξω λίγο τι είναι ένα mining pool μόνο και να σας δείξω το τοπογράφημα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και μπορείτε να διαβάσετε στις διαφάνειες πιο αναλυτικά. Ένα mining pool είναι μια ομάδα miners οι οποίοι δουλεύουν όλοι μαζί και συνεργάζονται με σκοπό να μοιράσουν τα κέρδη άμα κάποιος από τους ανθρώπους που κάνουν mining βρει ένα block. Εντάξει, και αυτό τι κάνει, μου διατηρεί την ίδια αναμενόμενη τιμή να βρω block, αλλά μου μειώνει τη διακύμανση. Άρα αντί να βρω ένα block κάθε χρόνο, βρίσκω το 1/10 ενός block ας πούμε κάθε μήνα. Άρα μοιραζόμαστε τα κέρδη. Εντάξει, και εδώ βλέπετε σήμερα στο κόσμο την κατανομή των mining pools που κάνουν Bitcoin mining και βλέπετε ότι υπάρχουν 4-5 μεγάλα pools και ένα από αυτά σου είναι το Bitcoin China pool, το οποίο είναι στην Κίνα, αλλά και κάποια μικρότερα τα οποία κάνουν mining και υπάρχουν εδώ και κάποια ένα unknown, το οποίο είναι και solo miners, δηλαδή miners οι οποίοι δουλεύουν μόνοι τους και δεν είναι απαραίτητα σε pools. Οπότε αυτό μας δίνει μια ιδέα, για το δίκτυο και ο λόγος που μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το ποσοστό είναι ότι κοιτάμε τα coin-based transaction και σαν coin-based transaction μπορούμε να δούμε το Bitcoin public key hash, ποια είναι η διεύθυνση και οι διευθύνσεις αυτές είναι σταθερές για κάθε pool, οπότε μπορούμε να το δούμε στο δίκτυο. Εντάξει. Λοιπόν, τελευταίο θέλω να σας δείξω πώς κάνω mining και κάποια νούμερα εδώ πέρα για να καταλάβετε γιατί δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε με το mining επαγγελματικά. Υπήρχε κάποια ερώτηση. Στην προηγούμενη ερώτηση, έχουμε σε όποιο pool και άμα μπούμε εμείς, θα έχουμε το ίδιο αναμενόμενο έσοδο. Ναι, είναι ανάλογα με τη CPU σου το έσοδο σου. Ωραία. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε mining με τρεις τρόπους ουσιαστικά, είτε με τη CPU στον επεξεργαστή σας, είτε με τη GPU να το τρέξει στην κάρτα γραφικών για να παραγγελίσετε το mining και παρατηρήσετε επειδή το proof of work είναι απλά ένα SHA που παίρνει διαφορετικά nonces, αυτό είναι γελιολόγως παραγγελίσιμο, μπορώ να τρέξω τελείως ανεξάρτητους πυρήνες έτσι όσο θέλω και να βάλω το καθένα ψάξει ένα έρος. Ή μπορώ να το κάνω με ASIC, με ASICS,
τα οποία είναι ειδικευμένο hardware που είναι φτιαγμένο συγκεκριμένα για να κάνει Bitcoin mining. Θα δούμε κάποια νούμερα σχετικά με αυτά. Καταρχάς την NIC NATO μοιάζει με αυτό, τσιπάκι, ας πούμε, με τροποδοτικό που κάνει τη δουλειά. Συνδέω με αυτό μέσω Ethernet, ας πούμε, και στον υπολογιστή μου του λέω να ορίστε το Merkle tree, το Merkle tree mining root, να ορίστε το Parallel ID, βρέσουμε το νόμο. Και αυτό κάνει το Bitcoin έτσι για μένα. Αυτό είναι, ας πούμε, το Ant Miner στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να τα πω στατιστικά, αν κάνω μια GPU Core i7, βγάζω περίπου 4 cents το χρόνο, αναμενόμενη τιμή. Αν κάνω μια GPU με μια καλή Nvidia, βγάζω 13 cents το χρόνο περίπου, το ευρώ. Με μια ADI βγάζω 18 cents το χρόνο. Άρα βλέπετε ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά, αν πάω να κάνω mining με υπολογιστή. Φυσικά το ρεύμα είναι πιο ακριβό. Σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσω κάποιο Ant Miner, εγώ κοίταξα κάποια στατιστικά για το συγκεκριμένο το S5 Plus. Αυτό μου βγάζει περίπου 5.000 δολάρια το χρόνο, αν έχω το συγκεκριμένο hardware, στο συγκεκριμένο difficulty που έχουμε σήμερα. Αλλά έχει το αρνητικό ότι πρέπει να πληρώνω περίπου 2.500 ευρώ το χρόνο σε ρεύμα για να το τρέχω, γιατί είναι αρκετά ενεργοβόρο. Και επίσης υπάρχει και κάποιο μικρό κόστος συμμετοχής σε pool, το πληρώνω και αυτό, αν θέλω να συμμετέχω σε pools. Και υπάρχει επίσης και το κόστος αγοράς, το οποίο είναι 2.300 ευρώ, χθες που το είδα. Το οποίο σημαίνει ότι τον πρώτο χρόνο, αν αφαιρέσω και το κόστος, θέλω να κάνω απόσβεση, βγάζω περίπου 300 δολάρια. Οπότε είναι πολύ ωραία κράτο, αν θα έχει νόημα. Και ένα πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι μπορεί σε ένα χρόνο το difficulty να έχει ανέβει τόσο πολύ, επειδή έχουν βγει καινούργια hardware, που αυτό πλέον είναι άχρηστο. Άρα σε ένα χρόνο έχω βγάλει τόσο χρήματα. Και φυσικά χρειάζεται το αντίστοιχο κεφάλαιο για να μπορώ να επενδύσω και να βάλω εδώ το πόσο αγορά στα 2.000. Αν θέλω δηλαδή να αγοράσω 100 τέτοια μηχανήματα και να έχω, πρέπει να βάλω 200.000 ευρώ και θα βάλω, ας πούμε, εδώ αντίστοιχο ποσό 80.000. Άμα έχεις κάποιο κεφάλαιο και θέλετε να ασχοληθείτε, μπορεί να το κάνετε, αλλά βλέπετε ότι πρέπει να ασχοληθείτε, ας πούμε, επαγγελματικά, να πάτε σε μια χώρα με κρύο για να έχετε καλύψει 6 και να μισοδεύετε σε ρεύμα και σε ψήξη και φθηνό ρεύμα και να έχετε τα χρήματα να το κάνετε. Και σας έχω φέρει μια φωτογραφία εδώ από ένα MyRig. Κάποιος έχει βάλει στο σπίτι του πολλά τέτοια και κάνει όντως mining για να βγάλει λεφτά. Αυτό είναι μια επαγγελματική επιχείρηση εδώ. Το οποίο έχει και φυσικά το κόστος συντήρησης έτσι ότι αν κάποιος χαλάσει πρέπει να το αντικαταστήσω. Άμα κάποιο κρασάρει πρέπει να το κάνω reboot και ούτω καθεξής. Ναι. Άμα είμαι σε ένα pool, πώς μπορώ να αποδείξω ότι όντως κάνω δουλειά, ας πούμε, και δεν. Ωραία, ας το δούμε για αυτό γιατί το έχω. Από τις εργασίες εντός pool, τόσο διαφάνειες αν θέλετε μπορείτε να το μελετήσετε και λίγο αργότερα γιατί ο χρόνος τελειώνει το εδώ. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι το pool έχει ένα κάπως μεγαλύτερο έψιλον εδώ πέρα, να το πω, το έψιλον pool. Και όλοι όσοι κάνουν mine προσπαθούν να βρουν κάτι που είναι κάτω από έψιλον. Αυτό το έψιλον pool, το block που θα κάνω mine θα είναι μέσα εδώ στο έψιλον και θα είναι απλώς μέσα στο έψιλον pool. Σε κάθε περίπτωση εγώ το δημοσιεύω μέσα στο pool. Οπότε το pool βλέπει ότι αυτός κάνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό δουλειάς και μέσα σε αυτά που δημοσιεύω στο έψιλον pool πρέπει να υπάρχει το σωστό Coinbase. Το σωστό Coinbase δηλαδή να υπάρχει το public key hash του pool στο οποίο πληρώνω. Το οποίο σημαίνει ότι άμα τύχει και πετύχει μέσα στο έψιλον, το blog θα δημοσιευτεί, θα γίνει broadcast στο Bitcoin δίκτυο και θα έχει το σωστό Coinbase transaction. Άμα όμως πέσει εδώ πέρα, τότε είναι απλά αποδείξει ότι δούλεψε εντός του pool. Εντάξει. Πώς θα κάνεις παράλληλα και στο pool και μόνο. Ναι, μπορείς να κάνεις, αλλά πρέπει να έχεις ξεχωριστά να κάνεις. Δηλαδή, άμα κάνεις money εντός του pool. Ναι, αλλά άμα κάνεις money εντός του pool, η απόδειξή σου ότι κάνεις money εντός του pool πρέπει να περιλαμβάνει το Coinbase transaction pool. Το Coinbase paid public key hash. Που σημαίνει ότι αν τύχει ένα block να είναι εντός του έψιλον εδώ πέρα, ακόμα και αν το στείλω στο pool και το δημοσιεύσω εγώ ανεξάρτητα, πάλι τα λεφτά θα πάνε στο pool. Εντάξει, αυτό είναι η ιδέα. Από αυτό το τρόπο που λέει. Ωραία. Να και πόσα χρήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην διακίνηση. Είναι 6 δις ευρώ, περίπου 6 δις δολάρια. Τόσα χρήματα ανταλλάσσονται στην πυρηνική οικονομία σήμερα. Έχω κάποια altcoins στις διαφάνειες, μπορείτε να τις δείτε να τα δείτε μόνοι σας, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο. Συγκεκριμένα το Namecoin είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θα τα ανεβάσω να τα μελετήσετε. Λες και είναι αυτός ο Ζούκο. Ορίστε. Ο Ζούκο. Ναι. Να μας πεις τι είναι αυτό. Να σας πω τι είναι ο Ζούκο. Λίγα δύο λόγια. Εντάξει, ναι. Να σας πω τι είναι ο Ζούκο. Πριν τελειώσουμε.
Λοιπόν, ο Zuko έχει κάνει μια εικασία σχετικά με ονόματα που αφορά το DNS. Και αφορά και άλλα συστήματα απόδοσης ονομάτων. Και είπε το εξής, ότι αν έχω ένα σύστημα απόδοσης ονομάτων, τότε αυτό μπορεί να έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες. Είτε τα ονόματα είναι ασφαλή, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πάρει την επεκτησία ενός ονόματος κάποιου άλλου. Είναι decentralized, μπορεί να είναι decentralized, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αρχή η οποία κανονίζει σε ποιον ανήκει ποιο όνομα. Και επίσης θα θέλαμε να είναι και ανθρώπινα, δηλαδή να είναι μνημόνευτα και κάποιος άνθρωπος να μπορεί να διαλέξει το δικό του όνομα υπό την προϋπόθεση ότι δεν το έχει πάρει κάποιος άλλος. Ο Zuko ισχυρίστηκε ότι δεν γίνεται ένα σύστημα ονόματο να έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες ταυτόχρονα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια συστήματα ικανοποιούν αυτές τις ιδιότητες ή τους συνδυασμούς τους τέλος πάντων. Σας έχω φέρει κάποια παραδείγματα εδώ πέρα. Το DNS, για παράδειγμα, είναι μόνο human meaningful. Δεν είναι ούτε decentralized ούτε secure. Γιατί το DNS είναι unauthenticated όταν περνάει στο δίκτυο, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να το αλλάξει, άρα δεν είναι ασφαλές. Και τη decentralized δεν είναι, γιατί υπάρχει μια κεντρική αρχή που ελέγχει ποιος παίρνει το GR, αυτό ανοίξει στην Ελλάδα. Ποιος παίρνει το .de, ανοίξει στη Γερμανία, ας πούμε. Και αυτή η κεντρική αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει ότι θα κλέψει ένα domain name τύπου το pirate.bay.es, το κλέβουμε επειδή είμαστε αστυνομία και θεωρούμε ότι είναι παράνομο. Αυτό δεν μας αρέσει. Οπότε υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία είναι decentralized. Για παράδειγμα, σας έδειξα το Tor και τις διευθύνσεις όνειρων. Και στο Tor και τις διευθύνσεις όνειρων είδατε ότι οι διευθύνσεις όνειρων δεν είναι ευανάγνωστες, δεν είναι ανθρώπινες, αλλά είναι ασφαλείς, δεν μπορεί κάποιος να πάρει μια διεύθυνση όνειρα κάποιου άλλου. Και ταυτόχρονα είναι και αποκεντρωμένες, δηλαδή κάποια κεντρική αρχή δεν μπορεί να κλέψει ένα όνομα και να το κάνει δικό της ή να γράψει ότι αυτό το site έχει κλείσει. Για όλους τους συνδυασμούς υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα που τους ικανοποιούν. Το DNS έχει για παράδειγμα. Είναι αρκετά καλό γιατί δεν είναι decentralized mail, αλλά έχει προσθέσει πιστοποίηση πάνω στο πρωτόκολλο που ανταλλάσσουν τα δεδομένα. Το Namecoin είναι μια λύση η οποία σου επιτρέπει να έχει και να βρει αυτά τα πράγματα χρησιμοποιώντας blockchain. Οπότε η εικασία του Zuko τελικά είναι ψευδής, διαψεύστηκε. Και... Αφού έχει βρεθεί το Namecoin ή πειραματικό δεν είναι. Το Namecoin υπάρχει και χρησιμοποιείται σήμερα. Ναι. Okay. Και αν θέλετε μπορείτε να μελετήσετε, μπορείτε να μελετήσετε τις σημειώσεις που έχω σε διαφάνεια, αν θέλετε. Και να κατεβάσετε το ελληνικό, να το τρέξετε, να αγοράσετε ελληνικό, να αγοράσετε domain names πάνω στο ελληνικό, όπως θέλετε. Και μάλιστα το ελληνικό και την καθένα Zuko την διέψευσε μαζί με τους υπόλοιπους αυτός εδώ, ο Aaron Swartz, ο οποίος πριν λίγες μέρες είναι τα τρία χρόνια που είναι επέτειο του θανάτου του, γιατί αυτοκτόνησε όταν τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε κόπια του δεδομένα στο MIT. Καλό να θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Την επόμενη φορά ας μιλήσουμε για τα project σας και αν θέλετε να στείλετε στη mail list τι σας ενδιαφέρει την επόμενη Παρασκευή, αν θέλετε να πούμε κάποια έξτρα θέμα, ας πούμε να καλύψουμε κάποιες από αυτές τις διαφάνειες ή να πούμε κάποια για zero knowledge proofs ακόμα, ό,τι θέλετε στείλετε.